Δεν τον αντέχω άλλο, αγάπη, να ξέρεις. Από εδώ και πέρα θα το πάμε αλλιώς το πράγμα. Μα αυτό τον έχουμε μαζί μας. Ναι, αλλά θα τον, δεν τον βλέπουμε. Θα βγει από την αίθουσα 5. Από την αίθουσα 5. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο, αγάπη Γαβριλίδου δίπλα μου, σημαίλα για τους θαυμαστές της. Και στην αίθουσα 5 ο Στέργιος Αναστασιάδης. Έλα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, κοροδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Τέλειο. Αλλά για χάρη, ναι. Για χάρη της πρόοδου, ναι. Των επιχειρήσεων και του Λίπερο, εντάξει. Ακούω κάτι ψι, τι είναι αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ρωτάω εσένα, Στέργιο. Ναι. Δεν ρωτάω εσένα. Ωραία, κάνουμε ένα τεστ, παιδιά, τώρα, για όσους δεν καταλάβατε, το πώς βγαίνει ο Στέργιος στον αέρα. Είναι πιλωτικό αυτό που ακούγεται. Είναι πιλωτικό αυτό που ακούγεται. Για να μην τον βλέπω, έχουμε κατεβάσει ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα... Δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι σαν την παλιά η ΕΝΕΔ όταν κλείνει. Τι γελάς, αφού δεν ξέρεις ποια είναι η ΕΝΕΔ. Στέργιο. Κόπηκε ο Στέργιος. Στέργιο, έλα εδώ, αγόρι μου, άστο. Δεν είσαι για τεστ. Θα σε φάμε στη μάπα, τι να κάνουμε. Εντάξει, γι' αυτό λέγεται πιλωτικό, είναι η δοκιμή. Ξέρεις πόσα σύριαλ βγήκε μόνο το πιλωτικό και μετά δεν ξανακούμπησαν. Ξέρεις τι γίνεται με το VAR που έχει, θα βγει πιλωτικά 25 φορές και δεν έχει βγει ακόμα. Ναι. Ο Στέργιος τι είτε, μπουσουλώντας έρχεται σιγά σιγά. Μπράβο Στέργιο. Δεν του βρήκε το δρόμο, αυτό είναι μια επιτυχία. Στους διαδρόμους εδώ. Δεν ακουγόσουν καλά Στέργιο. Δεν ακουγόσουν. Δεν πέτυχε πολύ. Είσαι τυχερός. Θα σε υποστούμε. Το καλό είναι ότι σήμερα έχεις το μικρόφωνο έτοιμο εδώ μπροστά σου. Ναι. Δεν είναι κάπου κρυμμένο. Ωραία. Να το ψάχνουμε. Ναι. Και είσαι εδώ. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Σταύρο, πες πόσες φορές είδες το βίντεο με τον ντου. Άστο φίλε. Να ενημερώσουμε το κοινό όσοι δεν το έχουν δει. Πραγματικά δείτε το. Υπάρχουν κάτι τσακάλια συνδικαλιστές της ΠΟΕΔΗΝ. Το μάθαμε και αυτό. Ποιο οργανισμό είναι αυτό. Είναι συνδικαλιστές των δημοσίων υπαλλήλων στα νοσοκομεία. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Όπου έχουν βγάλει έναν πρόεδρο πραγματικά, ο τύπος είναι τζιμάνι, τεράστιος. Αγανάκτισμένοι από τις συμβάσεις. Δεν ξέρω καν αν οι συμβάσεις είναι για αγανάκτηση ή όχι. Αλλά έτσι όπως βλέπω τον τύπο. Υπάρχει μια αγανάκτηση. Υπάρχει μια αγανάκτηση. Οι τύποι οργανώνουν ντου στο Υπουργείο Εργασίας. Προγραμματισμένο όμως, γιατί έχουν και φωτογράφους. Έχουν φωτογράφους, κάμερες, έχουν φωνάξει και την Κουτσή Μαρία. Όντως. Και κάνουν ντου, μπαίνουν σε ένα κτίριο. Προσπαθούν να μπουν σε ένα κτίριο. Είναι ένας ράμπο αστυνομικός με γυαλί 4 ευρώ από τον Αλή, από τον Καζακστάν. Ωραία. Δηλαδή τον Αφρικανό που πήγε πρώτα στο Καζακστάν και μετά ήρθε η Ελλάδα. Δηλαδή που είχε μια-δυο κακές επιλογές. Ο ράμπο αναρωτιέται γιατί την πέφτουν αυτοί. Δεν έχει καταλάβει και σε κάποια φάση τον ρωτάνε. Το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι εδώ. Και απαντάει ο αστυνομικός, όχι των εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών είναι εκεί. Κάνανε ντου λοιπόν συνδικαλιστές σε λάθος υπουργείο. Οι φωτογράφοι μισοί έχουν πεθάνει στο γέλιο. Δεν κλαίνε. Γιατί κάποια στιγμή ακούγεται από πίσω πρόεδρο έχει κάνει λάθος. Φεύγει ο πρόεδρος. Φεύγει, ακολουθούν. Λέει ο αστυνομικός, δίπλα είναι. Δίπλα είναι, συστοά. Ναι. Κρατάει την αγανάκτηση ο πρόεδρος. Ναι. Δεν του φεύγει, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν χαμογελάει κτλ. Ναι. Καταλαβαίνει το λάθος. Και περισσότερο τσαντισμένο. Ναι, 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 ναι. Μπαίνουν δίπλα στη στοά, αλλά είναι η στοά που είναι τα κυλικεία από τα κυλικεία. Δηλαδή για κακή του τύχη υπήρχε και άλλη στοά στα κοντά. Γίνεται μια αναστάτωση, μια γάτα πετάγεται. Γίνεται γάτα. Η φιλόσοφος συνδικαλιστής που ακολουθεί τον πρόεδρο φωνάζει αχ, τρόμαξε η γάτα. Εντάξει, ακούγονται όλα αυτά. Όταν διαπιστώνει ότι έχει κάνει λάθος τη στοά ο πρόεδρος, ακούγεται ένα γαμό την μπάνα και κόβεται εκεί. Ναι. Την μπάνα χαϊκή ενδεχομένως. Ναι. Το γαμό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Στέργιο, αν δεν το κατάλαβες. Αν το συνέχισες, θα το άλλο είναι. Αν το συνέχισες. Τι λες, μωρέ και ζει. Και πάνε στην τρίτη και πάνε στην τρίτη στοά. Βρίσκουν τελικά το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο αχ, κλειδώσανε, λέει. Όχι, δεν θα περιμένανε, βλάκα. Ωραία, ακούστε, παιδιά, με τον συνδικαλισμό. Έχει παραγίνει το κακό. Ωραία, όποιος κλάδος βγάζει τέτοιους καθυστερημένους, συμβάσεις 3 ευρώ το μήνα. 3 ευρώ το μήνα. Να δώσω εγώ μια συμβουλή μετά την παρένεσή σου. Ναι. Τα ντου γίνονται προγραμμάτιστα. Ναι. Δηλαδή, αν αρχίσουν και μαζεύουν. Όχι, γίνεται και με ραντεβού. Δηλαδή, ναι, υπάρχει άλλη πλευρά, ρε φίλε, όμως. Ναι. Κάποιος είδε από το Υπουργείο Εργασίας, που ήταν δίπλα,
μαζεύονται φωτογράφοι, κάμερες. Δεν είναι μόνο αυτό. Ρε, φίλοι, πήρα ένα τηλέφωνο και του είπαν θα κάνουμε του 10 και 4, δηλαδή έχουμε και τέτοια. Ναι, 10 λεπτά στη λάθος πόρτα. Ναι. 5 λεπτά με τη γάτα και άλλα 5 λεπτά μέχρι να πάνε στο σωστό. Και όλους κλείδες από μέσα. Και φεύγουν οι φωτογράφοι γιατί οι άνθρωποι έχουν κάνει 10 χιλιόμετρα τρέχοντας. Γελάνε όμως. Διασκεδάζουν. Και λέει ο πρόεδρος, ελάτε παιδιά, ελάτε. Μάλλον πήγαν τα παιδιά. Εντάξει, είναι παιδιά από τα κορυφαία βίντεο που έχω δει ποτέ. Το έβλεπα. Πέντε χρόνια τουλάχιστον. Ψάξτε και βρίζω. Όταν θυμόμουν ότι η ζωή είναι ωραία, γιατί είχα ένα απόγευμα χθες λίγο αρκετά. Και θα συνεχιστεί αυτό. Όταν θυμόμουν ότι η ζωή είναι ωραία, έφασα αυτό το βίντεο. Έκλαιγα, συνέχιζα. Εντάξει, μιλάμε για μια χώρα ηλιθίων πλέον με βούλα, τόνκ, με βούλα. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Επειδή πρέπει να διασκεδάσουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείς να νικήσεις τους ηλίθιους, μπορείς όμως να διασκεδάσεις μαζί τους. Μπορείς να περνάς πάρα πολύ ωραία, μπορείς τέλος πάντων, δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις. Ο τύπος είναι ηλίθιος, τέλος. Αν η εκπομπή ήταν και τηλεοπτική, θα σου πρότεινα από χθες το βράδυ. Με το που ξεκινάει η εκπομπή να παίζει αυτό το βίντεο. Ναι, ναι. Ήταν το σήμα έναρξης. Του Benny Hill το σήμα είχε. Από πίσω έπαιζε. Όχι. Ναι, αυτό έπαιζε. Benny Hill έπαιζε. Εντάξει. Πεταγούσαν κάτι. Αμάν το ναμάν το τέτοιο όταν κάνα την κάφα. Αλλά πολύ. Μπράβο, Λούμπεν. Μπράβο. Το όνειρό μου ήταν μεγαλώσω να δημοσιογραφικά να δουλέψω στο Λούμπεν. Να μην κάνω τίποτα άλλο. Να κάνω μόνο αυτό. Στο εύχομαι, Σταύρο. Ναι. Μπας και ηρεμήσουμε κι εμείς. Ναι, θα ηρεμήσετε. Θα ηρεμήσετε. Σε κάποιο παγκάκι. Θα ηρεμήσετε, Στέργιο. Πραγματικά, να είναι καλά οι άνθρωποι στο Λούμπεν, με διασκεδάζουν αφάνταστα. Μόνο και να τα μάθω σε αυτά μου αρέσουν. Δεν γελάω. Δεν γελάς, ναι. Δεν γελάω γιατί δεν ξέρω. Μόνο με το. Με το κράτ. Μόνο εκεί. Με το κράτ κολλάτσα. Κρίκο, κρίκο. Εντάξει, λίγο. Ναι, αλλά γενικά τα υπόλοιπα είναι μυθικά. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα ηλιθίων, πρέπει να ζήσουμε με αυτό το πράγμα. Ειδικά στην Αθήνα το έχουν χάσει εντελώς, να μην καθυστερημένους. Μην με ξαναπεί κανείς μαω-μαω. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε υπουργεία, θα μου πεις. Ένα. Αλλά ένα έχουμε, θα το πετύχουμε. Ρε. Δηλαδή, θα το πετύχουμε. Δεν γίνεται. Εντάξει, αν είχαμε και εμείς 40, μπορεί να αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, αλλά αν να προγραμματίσουμε ντου, δεν γίνεται να κάνουμε ένα ντου στο Σούφου. Ακρίτες οικαιών και να την πέφτω στον Παύλο Μελά την ομάδα μου, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, το ντου το δουλεύεις. Λες, βλέπεις πότε ανοίγει ο σύνδεσμος, πότε δεν ανοίγει, πότε ανοίγει το Υπουργείο. Το Υπουργείο, το Υπουργείο. Sorry, να μπερδεύτηκα. Ωραία. Το Υπουργείο με ταμπέλα δεν έχει μπροστά, δεν την είδε, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Αγάπη, καταλαβαίνεις πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που αστόχησε σε Υπουργείο. Το καταλαβαίνεις τη μονάδα IQ του. Θα σου πει ο άλλος Σταύρο όμως ότι. Έχει σημασία το ταξίδι και όχι προορισμός. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή αυτό που έζησε και ο πρόεδρος και οι φωτογράφοι. Ναι. Και όλη η Ελλάδα. Κλαίω με ένα φωτογράφο που έχει καταλάβει τι γίνεται και είναι όλο χαμογελαστός. Τη σκέφτηκε κάποια 3-4 ντουμάνια, θεραπευτικά ντουμάνια, για να μην μπερδευτούμε. Ωραία. Ξέρεις ότι έχει βγει θεραπευτικό. Ναι. 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 Έχει βγει κασέρι με κάναβι. Γενικά υπάρχει ολόκληρο μαγαζί με κάναβι προϊόντα διάφορα. Όχι, την έχει και θεραπευτική κανονικά. Ναι. Δεν την ακούς. Ναι. Αλλά είναι εμείς. Θα δοκιμαστεί το προϊόν. Ξέρω και πού είναι το μαγαζί, θα σε στείλω. Δεν είναι ένα. Είναι πολλά... κεντρικά αυτό που λέω. Σε βολεύει κιόλας. Δεν έχει ένα συγκοινωνία μου. Εννοείται, άνοιξε η γειτονιά ναι, μου. Εκείνο. Ναι. Είναι τυχαία. Εννοείται. Άκουσα ποτέ είπατε σήμερα στο ταξί, το έλεγα και στην αγάπη. Να πούμε σε σοβαρά. Νομίζω θα το εκτιμήσεις. Σταματάω το ταξί, μπαίνω μέσα. Μάλλον πριν που με ρωτάει πού πας, αλλά φαντάζομαι ότι θέλει να πάει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Κλείνει, ανοίγει, δεν ξέρω, παραδίδει. Ναι. Το λέω, λέω του Σοφού, μπαίνω μέσα, οκ. Okay. Με το που φτάνουμε, λαδάδικα μου λέει, πού είναι το Σαρωτρόν, μου λέει, να σα αφήσω εδώ. Όχι, του είπα. Το λέω, λέω του Σοφού. Λέει, εμείς πάμε ευθεία. Λέω, ποιοι πάτε. Έχω λέει άτομο πίσω και γύρω. Και βλέπω. Εντάξει, μια κοπέλα με μπλε μαλλί. Συγγνώμη, δεν σε είδα. Άσε με, λέω εδώ. Μα πήγα και να τσαμπελευτώ το λέω κάτσε ρε φίλε, σου είπα λέω όλο το φίλε, αλλά πίσω αλλά δάδικα. Λέω κι άλλο πίσω. Και γυρνάω και βλέπω την κοπέλα με το μπλε μαλλί. Λέω εντάξει, οκ, άσε με εδώ. Καλημέρα. Πόρε. Και ήταν καμιά δυνατούλα ή... δεν τη λες και αδύνατη, όχι. Δεν τη λες και αδύνατη, όχι. Είχε το δικό της στυλ, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το μπλε μαλλί και από το ρηφόρο φαίνονταν. Πληθωρική.
πάνω από, το, από την οροφή έκανε μπαμ το μπλε μαλλί. Σου μιλάω τώρα για μπλε, εντάξει, όχι... Ναι, όχι blue black. Όχι, μπλε ρε εσύ. Μπλε ηλεκτρικ, ας πούμε. Ηλεκτρικ. Γαλάζιο, ναι. Ηλεκτρικ. Δεν τα ξέρω τα χρώματα των γυναικών, ξέρεις, 80 από χρώσεις. Το blue black είναι μαύρο που μπλεδίζει. Α, μπράβο. Σοκ. Όχι, μπλε ηλεκτρικ. Έχουμε αγοράσει εμείς τέτοια αγάπη με τις καθυστερημένες όλες. Θυμάσαι, αγάπη. Άσε το, να μας πεις. Παιδάκια. Όχι της Ρίλκεν, όχι της Λορεάλ. Άντε καλό ψόφο. Μες την καλή διάθεση. Ναι. Τι ωραία. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ως εισαγωγή για την Ελλάδα μας. Ναι. Το άλλο, το τελευταίο που γέλασα πάρα πολύ, είναι ότι πιστεύουν άνθρωποι ότι εκδιώχθη ο αλεξιπτωτιστής επειδή τραγουδούσε το Μακεδονία εξακουστή. Παιδιά. Άλλο και αυτό. Ναι, δηλαδή μας έχετε κατακτήσει με την λιθιότητά σας. Δηλαδή αν τραγουδούσε Πάολα θα έμενε. Μόνο Σάκης περνάει. Δηλαδή, όλα τα κόβονται. Παιδιά, δεν είναι το πιο φυσιολογικό να κάνει άσκηση κάποιος με αλεξίπτωτο. Εντάξει, και εμείς που ήταν αεροπορία τα ξέρουμε αυτά άλλωστε. Μόνο με πιλότους και αλεξιπτωτιστές συναστρεφόμασταν. Ναι, ναι. Σαν χειριστής ραντάρ, πες εκεί, κάνε εκεί, να τα ξέρεις αυτά. Σωθήκαμε, τώρα, ναι, ναι, ναι. Γίνει πόλεμο, σε μένα θα βασίζεις. Σίγουρα θα βασιστώ, ναι. Αυτή σίγουρα δεν βασίζει. Τα αεροπλάνα έτσι θα πηγαίνουν. Μια μέρα με κρατήσανε. Γιατί άραγε. Ναι, δεν είναι φυσιολογικό. Ωραίο ήταν, γελάσαμε. Και τι μούτρα είχε αυτός, πολύ ωραία μούτρα. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω παρέα. Να είμαστε παρέα έτσι να τα λέμε. Αλλά... Τώρα ψάχνω να βρω κάτι που γράφτηκε στο λογαριασμό της ΑΕΚ στο Instagram. Για τον Ρονάλντο... Ναι, το διάβασα. Και το γράφει σοβαρά και το εξηγεί ότι... Είδα τον ψύχρα, γονάτισα. Θα είναι 37 ο Ρονάλντο. Ο Μελισανής θα τον θέλει για κράχτη στο γήπεδο το καινούριο. 500 like. Τίποτα. Αν είναι ένας ρε φίλε, το έγραψε την πλακή αυτή. Ναι. 500 από κάτω. Εντάξει, μια βόμβα είναι, Στέλιο, δεν είναι τίποτα. Άλλοι που έχουν, άλλοι έχουν τρομοκρατηθεί με το προχθεσινό του Facebook που κράσαρε για λίγες ώρες. Ναι. Γιατί τρομοκρατηθεί. Ότι θα γίνει επιπληρωμή. Και είδα και σε δύο φίλους μου, δυστυχώς φίλοι μου στο Facebook. Τους έσβησες. Ανέβασαν κείμενο, να τους έσβησα. Ότι εχθές το Facebook έκανε το πρώτο προειδοποιητικό ότι θα γίνει η πληρωμή. Στείλτε αυτό το μήνυμα σε 10 και θα γίνει το εικονίδιο μπλε που σημαίνει θα είστε δωρεάν. Γίνει κόκκινο, θα πληρώνετε. Ο Σταλίος ξέρεις γιατί σοκαρίστηκε αυτές τις μέρες. Γιατί του είπα ότι τα κινητά μας πλέον, ανάλογα με αυτά που συζητάς, σου πετάνε χορηγούμενες συνέχεια. Γνωστό είναι αυτό. Για σοκαρίστηκε, του συνέβη και στο βράδυ. Σήμερα μου σήμερα. Ένας φίλος μου ξέρει τι έπαθε. Τώρα θα το πω στον αέρα, αλλά. Έψαχνε κοριτσάκια και ο Βλάκας πάτησε τα notification. Ωραία, και εκεί που είναι στον υπολογιστή του σπιτιού του και μιλάει με τη δικιά του. Πετάγεται το παράθυρο. Νέες αφήξεις. Τι κολλάει, το να βρούμε κανένα τάφο. Νέες αφήξεις. Ήξεις αφήξεις. Τι ζούμε. Είναι μια πολύ ωραία χώρα. Κοιτάξτε, αν μπορέσεις λίγο να είσαι εκεί την ώρα ψύχρεμος και δεν χάσεις τον έλεγχο. Εκεί θέλει τεράστια εμπειρία. Τι είναι αυτές οι αλητίες. Γιατί που τα βγάζουν αυτά. Μας έχουν γεμίσει ιούς. Μας κλέβουν ίντερνετ από δίπλα που έχει κάνει ο δίπλα. Να αλλάξουμε κωδικό αγάπη μου. Αλλά εκεί την ώρα δύσκολα. Θέλει πολύ δουλειά για να έχει ψυχρεμίσει. Δεν πειράζει. Παιδιά με τα notification. Λίγο προσοχή. Δεν γίνεται. Ναι, σ' αφήξει. Γιατί δεν είναι αυτό. Το γίνεται. Ναι, ρε, αφού γίνεται το που πήγαινε έλα. Το rotation. Τι είναι σελίδα που σου λέει, ξέρω ποιε είναι διαθέσιμε και ποιε όχι. Έρχεται η άλλη με την Ουκρανία 8 μήνες. Ναι. Είναι καλή κοπέλα στην γειτονιά. Ναι, αυτά, ναι, ναι, έρχεται εδώ, καβαλάει ό,τι υπάρχει. Υπηκό όμιλο, όμιλο ναυτικό. Ένα οχτάμινο, μαζεύει καμιά 200-250 χιλιάρικα. Γυρνάει στην γειτονιά που είναι, είναι ένα πολύ καλό. Είναι μια πλατφόρμα αυτό, ρε παιδί μου. Πλατφόρμα. Τι είναι, πλατφόρμα. Ναι, είναι ένα site προφανώ. Που σου λέει, θέλει. Αυτή είναι αυτό. Αυτά τα χαρακτηριστικά. Και σου πετάει, μη γίνει κοπέλε. Τι σου πετάει κοπέλες. Παράθυρα κοπέλες. Εσύ άμα πατήσεις notification σε όλα τα site. Κάθε και σου στέλνει συνέχεια. Εννοείται όταν έρχονται να έρθει. Γιατί θα πατήσεις notification, είναι δυνατόν. Θα σου πετάει συνέχεια. Γιατί είναι ο άνθρωπος. Καλά, δουλειά κάνει ρε. Γιατί είναι δυνατόν. Ποιος θα πατήσει το notification, ο φίλος σου. Χάζει, είσαι 9 στους 10. Τι λες ρε. Δηλαδή σε notification που σου έρχονται. Ναι. Δείτε τώρα έπεσε, δεν πατάς ποτέ. Αν σου πετάξει ένα καινούργιο κουμενάκι που είναι στη γειτονιά, δεν θα πατήσεις. Όχι βέβαια, δεν είσαι άντρας σήμερα.
Αυτό είναι το πρόβλημά σου στην προκειμένη περίπτωση. Τι ζούμε. Άιντε, χορηγή, πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ μετά. Θα έχουμε και μια ωραία συνέντευξη. Πρώτο Θεός. Λοιπόν, Ρίτζεσι Καζίνο και Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο τελευταίες δύο παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα. Από ό,τι ενημερώθηκα, πήγε η Αναστασία χθες και κέρδισε και στο Ρίτζεσι. Αλήθεια. Είχε ένα event και πήγε μετά μια βόλα και κέρδισε. Η Αναστασία, μόνο εμείς δεν κερδίζουμε. Δεν μπορώ, ναι. Εντάξει. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη πριν ή μετά την παράσταση. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε κλείσει το 21ο έτος ηλικίας σας. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Αν θέλετε απλά να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα και να παρακολουθήσετε τον Δημήτρη Μπάση και τον Κώστα Καραφώτη σήμερα και αύριο. Ξαναλέω. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Καλαμαριά, θυμίζουμε, σε νέα γραφεία, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Φυσικά, έχουμε πάρα πολλές φορές, υπάρχουν τα καλύτερα πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού και του χώρου σας γενικότερα. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα πάντα. Μπείτε λίγο και στο αναδομό.ανακαίνιση.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μέχρι 6 άτοκες δόσεις και γενικά πάρα πολλές λεπτομέρειες και πολλά πακέτα αυτό από την Αναδομό, η οποία μπορεί να σας κατεξιβάσει και 3D απεικόνιση του χώρου σας, όπως θα γίνει αυτός πριν καν ξεκινήσουν οι εργασίες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα πριν καν, ξαναλέω, ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακαίνιση ενός δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού σας. Η στίχημα φυσικά είναι μαζί μας. Παραλίγο, ρε Σεργιό, χθες. Μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24, παραλίγο, αγάπη. Ναι. Δεν ασχολήθηκα χθες. Θα ασχοληθώ Σαββατοκύριακο. Όντως, παραλίγο. Ήταν καλή προσπάθειά σου. Σόπα. Αν δοκίμαζες πεντάδες, μπορεί και να έχεις καλύτερη τύχη. Πεντάδες είχα, αφού τα είπα. Ναι, αν πήγαινες σε τριάδες. Χαίρομαι πολύ. Μπορεί να έχεις εδώ βγήκαν τα 4 στα 5 και στις 2. Εντάξει. Εντάξει, έτσι είναι αυτά, αγάπη. Σε πληρώνει ο Σβιντέρσκι και η Στίχημαν. Και μετά μας κατεμοιάζουν και άντε. Δεν κάνει τα λεφτά αυτό. Δεν έφαγε ένα γκολ η Άρσεναλ. Πραγματικά αυτή η Ρεν και έχασε ευκαιρία στο τέλος. Έξαλλο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε να πούμε στο κυρίως μενού για σήμερα, για το μάτς το αυριανό στο Αγρίνιο, για τον Τζαμούρι, για τον Βαρέλα. Υπάρχει πολλή δισογραφία. Μείνετε εδώ στο Λίμπερο. Επανερχόμαστε λίγα λεπτάκια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μπούμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά σιγά σιγά. Μετά το μισάωρο της διασκέδασης, Τέργιο. Τι λες? Το μισάωρο ήταν το normal στο ξεκίνημα. Με τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Infotainment. Λοιπόν. Όλες οι πληροφορίες είναι ενδιαφέρουσες, να ξέρεις. Κάπου θα τις χρειαστείς στη ζωή σου. Η Ιωάννα Λίλη ξεκινάει στο Open. Καλή επιτυχία. Έτσι. Καλό ξεκίνημα. Πρεμιέρα. Αλλάζει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Ιωάννα Λίλη. Αυτό το Σάββατο 6 παρα 10. Θα είμαστε στο Αγρίνιο. Δυστυχώς. Όχι, θα έχουμε να ασχοληθούμε με το παιχνίδι. Θα το δω στο Web TV το βράδυ. Στο κινητό. Στο κινητό. Στο κινητό, τι να κάνουμε. Εντάξει, τέλειο. Δεν χάνει την πρεμιέρα. Λοιπόν. Ναι. Παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο σοβαρά. Η ομάδα είχε τελευταία τη προπόνηση στην Τούμπα 10.30 και να ξεκινήσει. Έχει τελειώσει τώρα. Περιμένουμε την αποστολή, η οποία πάντα θα βγαίνει 2 και 10. Ναι, και τι αυτό. Μόλις κλείσουμε, τέλος πάντων, βγαίνει συνήθως η αποστολή. Θα δούμε αν σήμερα γίνει η ανατροπή και βγει λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αναμένονται και πολλές εκπλήξεις. Έτσι κι αλλιώς, γνωστές οι απουσίες, γνωστή η επιστροφή του Ζαμπά. Ο Κάνιας θα είναι μέσα, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν περιμένουμε μεγάλη είδηση από την αποστολή, εκτός αν δούμε, ας πούμε, κάποιον να μένει εκτός που προέκυψε κάτι, δεν ξέρω. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, οπότε δεν νομίζω ότι από εκεί υπάρχει μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι από την αποστολή δεν πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, δηλαδή θα είναι ο Πασχαλάκης, θα είναι ωραία. Κοίτα, χθες ο Λουτσέσκου άφησε ένα μικρό παραθυράκι για τον Καντουρί. Βέβαια δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ελπίδες. Καφέ της παραλιακής, όχι της κεντρικής παραλιακής, ναι. Προσήμενα στη γειτονιά μου, με τον πιτσιρικά το γιο του. Εντάξει, μια χαρά τον είδα. Ναι, σε καλή κατάσταση είναι. Να δούμε μήπως και γίνει μια έκπληξη έτσι, αν και δεν νομίζω. Κοίταξε, λογικά η αποστολή θα είναι ο Πασχαλάκης, ο Ρέι. Θα βγάλεις πάλι αποστολή, ή ναι. Ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον, ο Βιερίνια, ο Γιαννούλης, είμαστε στους 8. Ο Σάχοφ, Κάνιας, Ολιβέιρα, Μίσιτς, 11. 12 ο Μπίσεσβαρ, 13 ο Ζαμπά, 14 ο Λιμιός. Ενρίκε. Ενρίκε.
15, Ακπομ 16, Σβιντερσκι 17, έβαλε και το Μίσιτς. Και μπορεί και ο Μίσιτς. Ναι. Κάπως έτσι δηλαδή. Μπράβο, Στοργιά, έβγαλε την αποστολή. Σοκ. Έβγαλε την αποστολή. Ναι. 18, ναι. Όπως κάθε φορά. Όλους μας. Ενδεκάδα έχεις. Ενδεκάδα όχι, δεν έχω. Καλά, δηλαδή. Για πες. Σας τον πω εγώ. Πες να. Βασικά θες να κάνουμε κόντρα να δούμε αν ξέρουμε τα ίδια. Μα δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Εγώ είμαι διευθυντής. Από εσάς περιμένω να ενημερωθώ. Για λέγε. Λοιπόν, άκου τώρα. Σοκ τώρα. Σημείωνε. Πασχαλάκι το τέρμα. Ας το διάλογο. Για λέγε. Δεξιά μάτος. Αποκλειστικό το έχουμε αυτό. Σοκ. Ναι, ναι, ναι. Αριστερά Βιερίνια. Σκάνδαλο. Ναι. Ακόμα μεγαλύτερο σοκ, θεωρώ. Ναι. Βαρέλα Κρέσπο. Σοκαριστικό, αν μη τι άλλο. Ναι. Ολιβέιρα Σάκοφ. Δεν το περιμέναμε. Καθόλου. Μπίσεσβαρ στο 10. Ωραία. Λιμιά Ζαμπά, γιατί επιστρέφει ο Ζαμπά. Βέβαια. Πρώτη θα το ακούτε. Και Ακπομ. Αυτό. Πιστεύω ότι 11 στου 10 που μας ακούνε την ίδια δεκάδα θα λέγανε. Και τι να κάνουμε, πούμε άλλη δεκάδα για να θεωρούν ότι δεν. Ναι, θα πρέπει να το παίξει λίγο ψαγμένη. Δοκιμάστηκε βέβαια και το σχήμα. Διεκδική θέση και ο Κάνιας που επιστρέφει, ναι. Βάλε και να δοκιμάσει τη Βερίνια στα extreme που αρέσει. Ναι, αυτό κάθε φορά. Αυτό το μεταξύ το πράγμα μέσα από τις ασκήσεις δοκιμάζεται συνέχεια. Τι να λες, να το ξαναλέσει και να το ξαναλέσει. Εντάξει. Υπάρχει και επιλογή του Ενρίκε δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι κερδίζουν οι Ζαμπά και Λιμιός. Η επιλογή του Ενρίκε, όσο υπάρχουν δύο extreme, δεν θα κερδίσει ποτέ. Κάτσε, αφού λες να το κάνουμε λίγο πιο ψαγμένο. Ναι, όχι, εγώ συμπληρώνω σαν διευθυντής. Ναι. Τι άλλο να βάλουμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εχθές λέγαμε ότι ήταν πιθανή η απαγόρευση μετακίνησης στο Αγρίνιο. Αυτό λέγανε και οι άνθρωποι του Πανετολικού που μίλησαν μαζί τους προχθές, ότι έχουν όλη την καλή διάθεση να φιλοξενήσουν φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά πάντα ο τελικός λόγος ανήκει στην αστυνομία και στο Υπουργείο. Υπήρξε απαγόρευση για τους φίλους του ΠΑΟΚ και υπήρξε και ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία ενημερώνει τους φιλάθλους που σύμφωνα με την υπουργική απόφαση έπειτα από πρόταση της αστυνομικής διεύθυνσης απαγορεύεται η οργανωμένη ή μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων για τον αυριανό αγώνα αντίον του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Αν είναι κάτω από 500 άτομα, εγώ θα μείνω μόνιμο στο Αγρίνιο. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να σεβαστούν την απόφαση και να συμβάλλουν στην αποφυγή και του παραμικρού κινδύνου που θα μπορούσε να αναχαιτήσει την πορεία μας προς τον τίτλο. Στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, όλοι μαζί πρέπει να διαφυλάξουμε το όνειρο. Πώς εκτός μας έχουν μείνει αυτό. Αυτό. Στη Λάρισα που. Ξάνθη. Ξάνθη, Λάρισα. Παπαγιάννα. Στην Ξάνθη. Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Και αν έχουμε κανένα τάφο. Παιδιά, φτάνει με την πρόσκληση 127. Γιατί πέρασε 80 άτομα από την ίδια πρόσκληση. Φτάνει. Στο περσινό μάτς του Αγρινίου, Σταύρο, θυμάσαι που είχαμε κουβέντα με γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, πολυταξιδεμένο και στο εξωτερικό, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο σαν σκάουτερ της ομάδας Super League. Ναι. Που δεν είναι πλέον Super League. Δεν μοιράζει. Εκθέσει με τους ανθρώπους, ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά έχει στα χέρια του πρόσκληση, γιατί σε έδινε σκάουτερ της ΠΑΕ. Λογικό. Άλλοι πήγανε σε γάμο και είχαν και δώρα για τον κουμπάρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Είχαν φτιάξει προσκλήσεις κανονικά. Στουμαρισμένοι, όχι με φόρμες και τζιν και τα λοιπά. Ναι. Σήμερα γάμος γίνεται κανονικά. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω αν θα γίνει και αύριο. Θα έχει. Και δεν είναι τώρα. Και το κοσμοπολίτικο Αγρίνιο έχει και πολλούς τρόπους να μπεις μέσα. Δεν είναι ένας. Και πόσες διόδους να κλείσουν οι αστυνομικοί. Πόσες. 8-9 άτομα τώρα και το δυναμικό. Βάλε δύο ρεπό, βάλε κάποιο να έχει ένα ερωτική. Τίποτα. Ο τέταρτος παντρεύεται η συνυφάδα μου. Ούτε για το γνήσιο της υπογραφής δεν έχουνε. Το έχουμε τσεκάρει αυτό. Τώρα δηλαδή. Γιατί το. Ξέρουμε και το Αγρίνιο. Δεν... Το Αγρίνιο. Στα δάχτυλα το παίζω. Μάλιστα. Στα δάχτυλα. Το Αγρίνιο. Τέλος πάντων. Πολύ καλή ομάδα Πανετολικός. Για να το σοβαρέψουμε. Μια ομάδα με ταλέντο στην αμυντική γραμμή. Με, δηλαδή νεαρές ηλικίες που ανταποκρίνονται. Εντάξει, λίγο στο δεξί των μπακ έχουν ένα θέμα με το Μαρινάκι αμυντικά, δηλαδή είναι λίγο θεματάκι. Ο Μάρκος Πάολο έχει γυρίσει, παίζει, έλειπε 3 μήνες που είναι σημαντικός για το παιχνίδι τους. Έχουν και έναν άλλο κοντό βαψωμαλιά που ψιλοκανονικός είναι. Μπροστά τους είναι οι 3 μεσοεπιθετικοί που είναι όλα τα λεφτά. Ο Μανά, ο Βίλιαμ που λύθηκε, ο Ντίας και ο Μάζουρεκ. Και στην κορυφή έχουν έναν Μπαϊροβιτς, ένα Σέρβο που είναι αυτός που τους έχει απομείνει. Ο Μωράρι είναι τραυματίας και δεν παίζει. Ο Καμαρά είναι τραυματίας, ένας πολύ καλός σέντερφορ που ξεκίνησε πολύ δυνατά μαζί με τον Μωράρι τη σεζόν, αλλά τραυματίστηκε στο Χαριλάου.
γενικά είναι μια ομάδα η οποία είναι ψυχολογίας, δηλαδή αν την αφήσεις να παίξει θα σε καθαρίσει σαν αυγό. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας δυσκόλεψε και στην Τούμπα, κέρδισε την ΑΕΚ και στο Αγρίνιο, δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό με 10 ημέρες που είχε τέλος πάντων καλή αύρα. Είναι μια ομάδα που πρέπει να μπεις με το καλημέρα και να πείσεις ότι το θες το παιχνίδι, να είσαι αποφασισμένος για να το δείξεις μέσα στο γήπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχεις πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα soft, δηλαδή δεν είναι από τις ομάδες που δεν μας βολεύουν όταν παίζουμε, αλλά είναι και μια ομάδα γρήγορη και εμείς στο Αμεσάχο Φολιβέρα εκεί έχουμε ένα θεματάκι, αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Από εκεί και πέρα βέβαια τα στοιχεία του ΑΚΠΟΜ και η πίεση που μπορεί να ασκήσει σε ένα όχι και τόσο καλά, τέλος πάντων, καταρτισμένο τεχνικά δίδυμο όπως είναι αυτό με τον Άγκους και τον Μιχάη, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Γενικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιέσει με το καλημέρα, να μπει μέσα και να δείξει στον Πανετολικό ότι παιδιά δεν έχουμε περιθώρια, πρέπει να φύγουμε από εδώ με νίκη. Αυτό είναι το... Αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος για ακόμη μια φορά νομίζω βασίζεται στη σταθερότητα της αμυντικής του τετράδας και την ποιότητά της. Έχει δύο κανονικά εξτρέμ, δηλαδή και ο Λιμνιός και ο Ζαμπά είναι παιδιά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις και να φέρουν και μια τακτική ισορροπία, γιατί δεν είναι αδιάφοροι αμυντικά. Υπάρχει ο Μπίσεσβαρ που αν έχει ξεκουραστεί και δεν θέλει να πεθάνει σε μια γωνία. Ναι, έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι για τόσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, μετά από αυτό είναι και πώς θα είναι τώρα, αλλά μετά από αυτό έχει δύο εβδομάδες ο Μπίσεσβαρ να. Ναι, τελευταίο παιχνίδι. Μέσα σε δύο εβδομάδες γυρνάει και ο Κατουρί, γυρνάει και ο Πέλκας, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Τώρα είναι το κλειδί. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση για τώρα. Ακριβώς. Η ουσία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει αποφασισμένος και να πάρει το παιχνίδι. Όλα τα άλλα. Να πάμε λίγο στον Τσαμούρη, γιατί χθες με τις συνεντεύξεις Λουτσέσκου αυτά δεν είχαμε χρόνο. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο του αγώνα που δεν πρέπει να το σκεφτεί η ομάδα. Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι δουλειά της ομάδας. Η ομάδα πρέπει να κάνει το παιχνίδι της και να μην επηρεάζεται από οποιαδήποτε απόφαση διαιτητή. Ο Τσαμούρης τώρα το τελευταίο παιχνίδι που παίξε στον ΠΑΟΚ ήταν στο Λαμία ΠΑΟΚ. Εκεί όπου τα έκανε μαντάρα. Και για τη Λαμία αρχικά που δεν έδωσε το πέναλτι στο χέρι του Βιερίνια και μετά υπάρχουν πολλά ανάποδα σφυρίγματα. Αλλά τα δύο βασικότερα είναι η αποβολή του Κάνιας που δεν υφίσταται, δηλαδή γελάει ο κόσμος. Και του Μπαράλη στο χτύπημα στον Πασχαλάκη. Που πραγματικά, παιδιά. Από την πλευρά του Πασχαλάκη, εκείνο το μάτς ήταν. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Braveheart στη μάχη των Γαργαμιλέισον έξω από το Oxford. Ωραία. Ναι. Δεν είχε τέτοιο τραύμα. Θυμόμαστε όλοι πως ήταν ο Πασχαλάκης. Εντάξει. Και σε εκείνη τη φάση δεν βγήκε κόκκινη, ενώ βγήκε για τον Κάνιας, επειδή ακούμπησε τον νόμο του Δημούτσου που έκανε τον νεκρό. Σαν να είχε συνεννοηθεί ο Δημούτσος ότι εγώ θα βρω μια φάση να κάνω τον νεκρό, βγάλει μια κάρτα. Αυτό μου θυμάμαι ένα παιχνίδι που έλεγε ένας διαιτητής σε μια ομάδα: μπείτε μέσα στην περιοχή και βουτήξτε. Και η ομάδα δεν κατάφερε να μπει μέσα στην περιοχή, εντάξει. Να τα θυμόμαστε αυτά κάποιοι. Από εκεί και πέρα, όταν ένας διαιτητής έχει παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ορισμός είναι λάθος. Γιατί έχει ήδη από το καλημέρα την πίεση. Μια πίεση η οποία επικοινωνιακά τότε δόθηκε έμφαση στο πέναλτι του Ιερήνια. Ωραία. Και ο άνθρωπος αυτός είναι από τον Πειραιά. Ναι. Άρα λοιπόν το μπούλινγκ που έχει φάει εδώ και κανένα τρίμηνο δεν το λες και φυσιολογικό. Έχει φάει πίεση. Από εκεί και πέρα, το σκάνδαλο επίσης, ο ορισμός είναι άστοχος και εγώ λέω σημαδεμένος. Από την Κέρ του Περέιρα και των άλλων. Οι βοηθοί. Ο ένας είναι από την Εύβοια. Ένωση του Ολυμπιακού. Εντάξει, η Εύβοια, για όσους θυμάστε το Πανιόνιο Σπάκ το φετινό, που και η Μελίνα Μερκούρη κάλυπτε τον ΑΚΠΟΜ, ωραία, ο βοηθός Καμπούρης. Πού τη θυμήθηκαν η Μελίνα Μερκούρη? Και εγώ αυτό, τα παιδιά του Πειραιά, γι' αυτό μάλλον. Πόπο, το υποσυνείδητο, φίλε, πήγε, πόπο, παιχνιστήρια παιχνίδια. Ακόμη και ο Ατήλιο θα το κατακρίνει τον γκολ, Θεός χωρέστον. Ο Καμπούρης από την Εύβοια σήκωσε το σημαίακι. Εντάξει. Και ο δεύτερος βοηθός είναι από την Πρέβεζα, δίπλα. Από τα Γρήνιο, δίπλα, κολλητά, μια ευθεία είναι.
Δηλαδή, μπορεί να ξαδέρφια, το μισό Αγρίνιο με τη μισή Πρέβεζα. Όλα πιθανόν, ναι. Ναι. Όπου βοηθός ποιος είναι από την Πρέβεζα, δεν είναι αυτός που μας παίζει, ούτε ο Καμπούρης μας παίζει, αλλά είναι την ίδια ένωση. Ο Ποντίκης και ο Τοκοντό, μια κακιά στιγμή της γένας γενικότερα, εντάξει, αυτό το Pokémon με περιφέρεια άντρας, το σύχαμα της κοινωνίας, εντάξει. Είναι από εκεί πέρα, από τον σύνδεσμο Πρέβεζας. Mm-hmm. Και μας βάλανε το δεύτερο βοηθό από εκεί. Εντάξει. Δεν μπορώ να θεωρήσω εγώ αυτόν τον ορισμό φυσιολογικό. Όχι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να διανοηθώ για ποιον λόγο η ΚΕΔ, ενώ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός παίζει ξένος και υπάρχουν διαθέσιμοι διεθνείς, δεν βάζει διεθνή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αδιανόητο, δεν το χωράω νους μου. Εντάξει. Και με αυτόν τον Περέιρα πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν είναι πλέον... και δεν υπάρχει μια δικαιολογία να σου πούν το κάνα γι' αυτό. Μπορεί ο Τσαμούρης να κάνει την καλύτερη διαιτησία της ανθρωπότητας. Εγώ δεν προκαταβάλω τι θα κάνει. Εγώ κρίνω τον ορισμό. Δεν μπορεί να συγκινήσει, ρε Σταύρο, θετικά συναισθήματα ο Τσαμούρης. Όχι, ο ορισμός δεν μπορεί. Ναι, αυτό, από εκεί ξεκινάμε. Ο Τσαμούρη, ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση με τους διαιτητές. Έχουμε το νου μας, εννοείται. Έχουμε γράψει ήδη τα blog μας. Πραγματικά, παιδιά, συχαίνω με τον Βλάκα που γράφει από κάτω. Είμαι παόξης, αλλά Σταύρο Υπερβάλλης. Ζων, για να γράφω εγώ αυτό το πράγμα, κάτι έχω στο μυαλό μου. Μη κλαίγεσαι, γράφει ο άλλος. Θα σου λέει κάποιος κλαίγεται, αλλά άντε. Καλά, είναι σαν αυτό που λέει ότι μας αδείξει ο διαιτητής, ναι, αλλά δεν είμαστε τόσο καλοί. Αυτό, ρε αγάπη, είναι μια εικόνα που έχει σχηματιστεί. Για να γράφει ο Κόρκας μπλοκ για τον Τσαμούρη και τον ορισμό της ΚΕΔ. Ναι, πρέπει να γραφτεί. Ναι. Γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι. 43 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Ξέρω πότε θα κάνω το ένα και πότε θα κάνω το άλλο. Παοξίσει με Σταύρο, αλλά μην κλαίγεσαι. Εμείς δεν κοιμόμαστε το βράδυ, είναι όσο τον καναπέ. Μην κλαίγεσαι. Παιδιά. Μάθετε λίγο πώς λειτουργεί το έργο. Δεν είναι κακό. Γιατί μετά θα ρίχνουμε τίποτα πινελίγια και να μου λέτε είστε μετά Χριστόν προφήτες. Όχι, εμείς δεν το προλάβουμε. Χίλιες φορές θα ξεφτυλιστώ αν ο Τσαμούρης είναι ο καλύτερος διαιτητής του χρόνου, την Κυριακή του κόσμου, παρά να ξυπνήσω Δευτέρα το πρωί και να έχω χάσει το Αγρίνιο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μα και πάλι αυτό που λες δεν είναι ότι δεν είναι καλός διαιτητής, είναι ότι είναι ο ορισμός κακός. Δεν αμφισβητείς αυτόν. Απλά είναι μες στην πίεση. Και αυτό φαίνεται και από προχθές. Που έχουν ξεκινήσει πολύ και λένε ότι σας στείλαν αυτόν πάλι. Αμφισβητώ και τον ίδιο, εντάξει. Εγώ αμφισβητώ και τον ίδιο τον Τσαμούρη. Δεν όλους είναι τώρα. Ναι, άλλο αυτό. Το σκάνδαλο είναι γιατί δεν μπαίνει διεθνής. Είναι μια ομάδα που μάχεται να μπει στην πεντάδα και μια ομάδα που πάει στο πρωτάθλημα. Έχεις κάνει καλύτερο παιχνίδι που παίζει Έλληνας και το έχουμε καταλάβει. Όχι. Τον Παπαπέτρου δεν έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ο Παπαπέτρου τελευταία φορά που έπαιξε στον ΠΑΟΚ ήταν δεύτερη αγωνιστική. Με τον Πανιόνιο. Εκεί που Καμπούρης... Ναι. Εγώ δεν σου λέω τον Παπαπέτρου θα κοιμόμουν ήσυχος. Όχι, απλά σαν... Αλλά σαν... έχει μια συμπεριφορά αλφα. Είναι διαφορετικό, ναι. Ξέρεις, δεν θα εκτεθεί. Μα αυτό για κανέναν δείτε, δεν προσαπείς ότι βάζει το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά εντάξει. Άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο κομμάτι. Έτσι πάει. Θες να πούμε λίγο στο κομμάτι του Βαρέλα. Μετά. Μετά. Μετά το διάλειμμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και για τον Τσαμούρη. Υπάρχει το θέμα του Μαουρίσιο, ο οποίος έχουμε πει εδώ και μέρες ότι θα πάει στην Πορτογαλία, πήγε μάλλον στην Πορτογαλία, αναχώρησε σήμερα το πρωί. Τρίτη ή Τετάρτη είναι να μπει στο χειρουργείο, θα μείνει εκεί για 2-3 εβδομάδες. Από το team της Εθνικής Πορτογαλίας θυμίζουμε η επέμβαση στο γονατό του. Περιμένουμε να δούμε αν όντως έχει πειραχτεί σε μεγαλύτερο βαθμό το γόνατο, αν πέρα από χειαστό υπάρχει και το άλλο το θέμα. Και κατόμη θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα σε συνεργασία του ΠΑΟΚ πάλι με το team εκεί στην Πορτογαλία. Ναι. Έφυγε ο Μαουρίσιο, εντάξει, προφανώς το είπε χθες και ο Λουτσέσκου, είναι όλοι στο πλευρό του, είχε πάει χαιρετήσει την ομάδα. Και ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την επέμβαση την επόμενη εβδομάδα, αρχές εβδομάδας μάλλον, για τον Μαουρίσιο. Καλή επιτυχία να έχει ο Βραζιλιάνος στην επέμβαση. Ναι. Εντάξει, αγωνιστικά πολύ. Σε έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Ευρώπης. Ναι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι και γι' αυτό τον επέλεξε. Δεν έγινε τυχαία η επιλογή.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο των γιατρών λέγεται. Ναι. Και λόγω της καταγωγής του, ο γιατρός, Πορτογάλος. Και μετά χρειάζεται υπομονή και θέληση. Είναι τα βασικά συστατικά για να γίνει μια σωστή αποθεραπεία. Δεν είναι μόνο. Είναι δύσκολο κομμάτι, το σίγουρα. Το πρόγραμμα θα ακολουθήσεις, είναι και σε τι ψυχολογία θα είσαι και πόσο φασμένος θα είσαι. Ναι. Να κάνεις τις θεραπείες και σιγά σιγά να μετράς αντίστροφα για την επιστροφή. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα ακόμα. Ας γίνει με το καλό η επέμβαση, να πάνε όλα καλά και η συνέχεια θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον Μαουρίσιο. Ο Άρτα ζήτησε συγγνώμη και πάλι, απλά το αναφέρω. Η 50η φορά που ζητάει συγγνώμη ο Άρτα. Ναι. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Μέσω δήλωση στη σελίδα του ατρωμί του. Οι Φενταγίνοι αντέδρασαν στην επικείμενη επιστροφή του στη δράση. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πώς να εξελιχθεί, αφού είναι ασόβαρος. Εντάξει, τώρα και τη δήλωση να διαβάζεις λέει πάλι τα ίδια ουσιαστικά, αλλά και δεν θα μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει έτσι κι αλλιώς ο Άρντα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και κάτι. Η δήλωση είναι πιο πολύ για να γεφυρώσει το χάσμα με τον κόσμο. Που βέβαια ο κόσμος δεν τον θέλει καθόλου. Διοργανωμένοι. Ναι. Κοιτάξτε, δείτε πώς έχει το πράγμα, παιδιά. Το ότι εμείς κάναμε τους χαζούς και διασκεδάζαμε τη συμπεριφορά του γνωρίζοντας ότι εντός ομάδας το πράγμα ελέγχεται. Δεν σημαίνει ότι κάθε οργανισμός και κάθε φύλαθρος και κάθε τέτοιο θα μπορεί να ανεχτεί αυτή τη συμπεριφορά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει κάποιο κέρδος ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι και εκτός στόχων ουσιαστικά. Γιατί έχει πάει, έχει βγει η Ευρώπη, δεν θα έχει τέτοια θέματα. Ναι, μπορεί να θέλει. Είναι από την ΑΕΚ ένα βαθμό κάτω για την τρίτη θέση. Και παίζει τώρα το Ατρόμητος ΑΕΚ. Μεγάλος άσος. Τεράστιος άσος. Πάνω από 3,5. Ο 3,05 το είδα. Πού το είδες 3,5 εσύ. Το είδα. Κάπου το είδα, βλέπω. Πού στη Μαλέσια, μπέτ. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ένας παίκτης που ανήκει στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί, το παιδί είναι αλλού για αλλού. Θέλω τώρα σε αυτή τη φάση να καταλάβει και το κοινό που πίεζε για τον Άρντα. Ότι παιδιά, ο ΠΑΟΚ δεν είναι τσίρκο. Δεν μπορεί να ανοιχτεί ο ΠΑΟΚ συμπεριφορές. Δεν μπορεί να ανοιχτεί ο Ατρόμητος. Γιατί δεν παίζει ο Άρντα, τον κυνηγάει ο Λουτσέσκο, μας τα κάνατε μπαλόνια. Δηλαδή, βρήκαμε έναν τρόπο. Η ομάδα έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Και αυτά που δεν κέρδισε, τέλος πάντων, έγινε με offside goal και με, ξέρω, αποβολή, με αποβολή και με πέναλτι που δεν δόθηκε. Ωραία. Και βρήκαμε έναν λόγο να μαλώνουμε μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή, δεν έχουμε άλλους δαργκάδες. Πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, τον, ναι, είναι που, αυτό που... τον ελαφρύ. Ναι. Να τον κάνω άνθρωπο. Έχει κάτι ο Λουτσέσκου μαζί του, έχει κόμπλεξ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα κόσμο που δεν πειράζει, τον εκτιμάει τον Ουάρντα και θεωρεί ότι θα μπορούσε να προσφέρει τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Και εμεί τον εκτιμάμε. Εγώ δεν είμαι καφέ με τον Ουάρντα. Δεν εννοώ σαν άνθρωπο και εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Και σαν προσφερειστή είναι καλό να τον εκτιμά, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορεί να βάλει κατά του προπονητή, ειδικά του συγκεκριμένου, που έχει κερδίσει 51 μάτσα τα τελευταία 50. Για να υπερασπιστεί τον Ουάρντα. Παιδιά, και την Κυριακή που ήταν στην Τούμπα, είδατε πώς την υποδέχτηκε πολλοί κόσμος. Και μετά του λέγανε εκτός, και το Σάββατο που ήταν εδώ στην πόλη, που είχε διάφορες συναντήσεις και το πετύχαμε όλοι. Το συνόψισε ο Σταύρος σε μία φράση: ο ΠΑΟΚ δεν είναι τσίρκο, παιδιά. Ναι, μαζί σου όλο. Σου λέω ότι ακόμα και τώρα πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Στον ΠΑΟΚ του Γούμενου μπορεί να ήταν και πρώτο βιολί. Πολλοί θεωρούν ακόμα ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το. Στον ΠΑΟΚ του Γούμενου τέτοιον. Σε καμπάλα. Σε αυτό το Μέγκαχετ. Και εκεί αποθεωνόταν. Ναι, γιατί αυτή τώρα είναι συμπαθής. Εντάξει, εγώ μέχρι να το καταλαβαίνω. Απλά, άμα το βλέπεις απ' έξω, πρέπει να καταλάβεις σε κάποια φάση ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Δεν μπορεί. Δεν ήταν συμπαθής ο Σάμπρι, που τον αναφέρει και στο βιβλίο του Μουρίνιο. Τι είπε το Παοξέκη. Τότε υπήρξαν στην Μπενφίκα Μουρίνιο. Σαν μεταφραστής, ναι. Και Σάμπρι, και του λέει: παίρνει οδηγία, το γράφει Μουρίνιο στο βιβλίο του, σε ένα από τα βιβλία του τέλος πάντων, παίρνει οδηγία να μπει μέσα γρήγορα και δεν λύνει τα κορδόνια του 7 λεπτά. Και δεν μπαίνει ποτέ. Δεν τον βάζουμε ποτέ. Μα γιατί, δηλαδή, κάνω εικόνα λίγο, μπες μέσα από τα Σατάρ ή Σάμπρε, δεν ξέρω πώς το φωνάζανε, και να βάλω να δίνει τα κορδόνια 5 λεπτά. Είναι στο DNA, δεν ξέρω. Ένας Μαγντή πέρασε. Κανονικός. Κανονικός, ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι και αυτή η κουβέντα που είχαμε κάνει Σταύρο ένα πρωινό με τον Τζιμπούρ στο αεροδρόμιο. Ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν τεράστιο. Δηλαδή η Τινησία, έναν τους παίκτες. Η Αίγυπτος, το Μαρόκο ακόμα. Έχει παίκτες. Ποιότητας, αλλά σαν σύνολο δεν. Πες μου λίγο κάτι τελευταίο πριν πάμε στο Βαρέλα μετά από το διάλειμμα και στον καλεσμένο μας. Ένας τελικός στο Κατάρ, πώς σου φαίνεται, κυπέλου. Δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Στη Νέα Ζηλανδία, κάπου. Δεν ασχολούμαι. Φοβερά πράγματα. Δεν ασχολούμαι γιατί υπάρχει. Ξέρεις που θέλω να γίνει. Πού?
Στο Βόλο, να θυμηθούμε τα παλιά. Γλάστρες. Τις γλάστρες πετάνε, παίζω γέφυρες. Λέω μια γέφυρη. Και πώς θα πάω μια δημιουργία εκεί, θα καούν τα παιδιά από τον ήλιο. Αφού δεν θες να πας μια δημιουργία εκεί πέρα, βλέπεις ένα τα πέντε ταξίδι ζώων. Η φωτογραφία, εντάξει, που κυκλοφορεί. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, το τρίτο αντάμωμα των πολιτών είναι από τα πιο εύστοχα που έχουν γίνει ποτέ, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει ακόμα δρόμο μέχρι τότε. Είναι ναι, πρέπει να περάσουμε τον Αστέρα. Είναι ίδιο μάτς της ΑΕΚ με τη Λαμία, που εκεί δεν πιστεύω. Ναι. Λαμία... Εμείς έχουμε το δύσκολο εργό, όχι. Ναι. Ναι. Θα δούμε, απλά το σημειώνουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο Βαρέλα μετά το διάλειμμα και στον καλεσμένο μας, νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, να κάνουμε τώρα το διάλειμμα. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίτζι Καζίνο σήμερα και αύριο στις 10 παρατέταρτο, τελευταίες δύο παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας, από 15 ευρώ το εισιτήριο με ποτό. ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο και τηλεφωνικά στο 210-7-234-56-7. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά. Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα όλη τη διάρκεια της ημέρας, με πάρκινγκ εύκολα από εκεί. Να περάσετε από το γραφείο τους, πραγματικά αξίζει, για να μιλήσετε από κοντά με τους ανθρώπους στον Αναδομό, να σας εξηγήσουν τι πακέτα υπάρχουν, τι τιμές, τι μπορούν να κάνουν στον χώρο σας, ανάλογα και με τις δικές σας ανάγκες φυσικά. Υπάρχουν προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού, αλλά και του επαγγελματικού σας χώρου. Μπείτε λίγο και στο anadomavlankenis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Και στοίχημα.gr. Πολλά παιχνίδια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο, γιατί μετά. Ναι, ναι, μετά είναι το δύσκολο. Οι εθνικές ομάδες, ναι, και όλα αυτά, ναι, ναι. Άστο. Ευτυχώς, αγάπη μας, τελείωσε αυτή η ιδέα το National, Nations League. Ναι. Ναι. Και είναι τα προγραμματικά λίγο πιο. Καλά, πιο και πάλι τώρα οι εθνικές ομάδες. Ξέρουμε ποιοι περνάνε, ποιοι δεν περνάνε. Ναι, είναι κατανοητό, ναι. Το άλλο ακόμα δεν έχει βγει, ναι, ναι. Μπορεί να μην βγει ποτέ. Έχει πολλές επιλογές. Έχει η Αγγλία, παρότι είναι κουτσουρεμένη αγωνιστική. Έχουν αναβληθεί κάποια παιχνίδια. Έχει η Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, όλα τα πρωταθλήματα. Μπείτε στο συστήχημα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Οι καλύτερες αποδόσεις, οι πιο ανταγωνιστικές και εκατοντάδες επιλογές, 300, 400, ακόμα και 500 στα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κάρτες, corner, scorer, συνδυασμένα στοιχήματα, όλες οι επιλογές cash out. Τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη όλο το 24ωρο. Και φυσικά, όσοι δεν το έχετε κάνει, κατεβάστε το σερί application, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS, και με σωστές προβλέψεις και τύχη κερδίστε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Αυτά, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει με τον Φερνάντο Βαρέλα και με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Γεγονός. Θα έχουμε θεού θέλοντος και κινητής τηλεφωνίας επιτρέποντος μια ωραία συνέντευξη. Ναι, αυτό που άνθρωπο. Το άκουσες πουθενά. Όχι τώρα το. Μπράβο, φίλε, πολύ δυνατό. Το έχω αυτό, να. Ναι, να πούμε σε αριθμούς λίγο παιχνιδιού αυριανού. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας για να μιλήσει για το συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ως ποδοσφαιριστής ήταν ο πλέον κομβικός για να αλλάξει στάτους η ομάδα του Πανετολικού. Και βέβαια έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ, έχει περάσει και από τον Άρη, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Μαζί μας ο Γιώργος Θεοδωρίδης, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός φίλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα σας. Γεια σου, Σταύρο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, γεγονότα. Μιλάμε ούτως ή άλλως. Ήσουν πολύ κομβικός για να αλλάξει στάτους αυτή η ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, εσύ την πήρες από το χεράκι μαζί με τα παιδιά που παίζατε τότε, αλλά ήσουν και αρχηγός. Είχες και εκπληκτικά νούμερα, ανεβήκατε αλφαεθνική, στα πρώτα χρόνια και πάλι ήσουν σημαντικός και ξέρεις γενικά το κλίμα που έχει αυτή η ομάδα και το πώς δουλεύει. Ναι, από... κοίταξε να δεις. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το πόσο βοηθάει ο καθένας, αλλά ήταν και συγκυρίες πολύ καλές. Δηλαδή ερχόμενος εκεί ο Κοστούλας, ο Κυρφώτης ο Κοστούλας που λέμε, και γενικά η κατάσταση που υπήρχε εκεί πέρα βοήθησε πάρα πολύ. Στο να έχεις και διάθεση, γιατί άμα δεν έχεις κίνητρο και διάθεση που στα προσφέρει εκεί η ομάδα, οι εγκαταστάσεις, οι ανέσεις και οι άνθρωποι, όλα συνετέλεσαν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η επιτυχία αργότερα.
Ξέρεις, ο κόσμος δεν έχει εικόνα για το τι αθλητικό κέντρο, παραδείγματος χάρη, έφτιαξε ο Φώτης ο Κοστούλας στο Αγρίνιο. Εμείς μια φορά που πήγαμε να το κάνουμε μια συνέντευξη τότε για το Sky, έπαθα σοκ με αυτό που είδα. Δεν περίμενα σε καμία των περιπτώσεων να έχει τέτοιο αθλητικό κέντρο ο Πανετολικός. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και τα γήπεδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Δεν υπήρχε πρόβλημα ποτέ αυτό που συνηθίζεται στην Ελλάδα. Σε ποιο γήπεδο θα κάνουμε σήμερα, ας πούμε, προπόνηση. Τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Πού θα είμαστε. Αυτό εκεί δεν υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα πιο βασικά. Εντάξει, είναι γραφικό που το λέμε συνέχεια, αλλά όσοι παίξαν μπάλα, όσοι είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου, μπορούν να καταλάβουν τη σημαντικότητα αυτή. Εννοείται. Αν η καθημερινότητά σου δεν είναι βατή, το αποτέλεσμα την Κυριακή δεν θα είναι το καλύτερο. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Γιώργο, Πανετολικός ΠΑΟΚ, αύριο νομίζω ότι παρακολουθείς και τις δύο ομάδες. Κάνε μας λίγο μια ανάλυση, τι πιστεύεις ότι θα δούμε αύριο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι το φαβορί. Έχει πιο ποιοτική ομάδα, έχει πάρει σχεδόν το πρωτάθλημα, ας το πω έτσι. Mm. Είναι σε καλή φόρμα. Ωστόσο, ο Πανετολικός, αυτή η νοοτροπία που υπάρχει εκεί πέρα είναι ομάδα έδρας. Mm-hmm. Δηλαδή όσο ήμουνα εγώ εκεί πέρα, θυμάμαι, δεν σκεφτόμασταν καν τα εντός έδρας. Τα είχαμε, ας πούμε, στο χέρι μας, που λέω λόγος. Και αν καταφέραμε να κερδίσουμε κάποια διπλά, ίσως γίναμε και Ευρώπη. Αυτή η νοοτροπία επικρατούσε, ας πούμε, στο Πανετολικό. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι φέτος ειδικά θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Όσο καλή ομάδα και αν είναι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αυτό το παιχνίδι. Γιατί σίγουρα και για τον Πανετολικό είναι ένα κίνητρο παίζοντας με τον ΠΑΟΚ, όπως για κάθε ομάδα. Mm-hmm. Θέλοντας να αποδείξει και ο κάθε ποδοσφαιριστής ότι αξίζω κι εγώ να είμαι σε τέτοιες ομάδες, για παράδειγμα. Mm-hmm. Προσπαθώ να πω την οτροπία που έχει ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει αποδείξει και τελευταία ότι ο Πανετολικός δεν τα παρατάει τα παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το 5-0 το τελευταίο. Mm-hmm. Εγώ θα το έλεγα και στη ισοπαλία να φέρνε με τον Πανιόνιο. Mm-hmm. Και παίζουν πολλά ρόλο, όπως και η τεχνική ηγεσία που υπάρχει, ο σύλλογος που είναι ο κόσμος που θα στηρίξει την ομάδα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Εμένα μου έχει δώσει την εντύπωση ο Πανετολικός ότι αν τον αφήσεις, αν δεν μπεις καλά στο παιχνίδι και αν τον αφήσεις να βρει ρυθμό, μπορεί να σε σκοτώσει ανά πάσα στιγμή, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Δεν είναι ομάδα που κλείνεται πίσω. Και αυτό είναι κάτι που πιστεύω τώρα. Οι Κασίες και ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα πιστεύει ότι οι ομάδες θα περιμένουν. Ο Πανετολικός δεν είναι από αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έδειξε ότι είναι από αυτές τις ομάδες. Έχει εφνιδιάσει έτσι πολλές ομάδες στην Ελλάδα, παίζοντας και στα εκτός έδρας του, πόσο μάλλον στα εντός έδρας του επιθετικά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω εάν αυτό γίνει και αύριο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σαν ομάδα και όχι να λες πώς θα ξεκλειδώσουμε την άμυνα που ίσως αυτή η ομάδα μπορεί για να σε πιέσει. Έτσι είναι ακριβώς. Γενικά το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις, έτσι πως πήγε, ο ΠΑΟΚ είναι δίκαια πρώτος, γίνεται μια κουβέντα, βασικά γίνεται μια κουβέντα ότι ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τελικά, Γιώργο, ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αυτός που ενθουσιάζει το κοινό ή αυτός που ξέρει να προσαρμόζεται σε κάθε παιχνίδι? Για μένα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτός που κερδίζει. Για μένα, η δική μου νοοτροπία. Ναι. Και αυτό το κάνει ο ΠΑΟΚ πιο πολύ από όλους. Δηλαδή έχει κερδίσει τα παιχνίδια είτε εύκολα, είτε δύσκολα, είτε παίζοντας όχι τόσο καλό ποδόσφαιρο, που αυτό λίγες φορές έγινε φέτος. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι άξια σε αυτή τη θέση. Σίγουρα μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Θέλουν όλοι να παίζει και καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μετά από τόσα χρόνια το πρωτάθλημα που φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ, και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο και για τους παίχτες. Να είναι απελευθερωμένοι, ας το πω έτσι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή για μένα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή εσένα ποιος σου κάνει το μεγαλύτερο κλικ? Δηλαδή αυτός που περιμένει στην ενέργειά του μια πάσα ποιοτική, μια κίνηση που σε ευνηδιάζει? Κοιτάξτε, θα είναι άδικο να πεις και να ξεχωρίσεις κάποιον. Εμένα ανέκαθεν μου άρεσαν οι παίκτες που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση. Mm-hmm. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι παίκτες. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και οι παίκτες εργάτες που λέμε, ή οι παίκτες που είναι δυνατοί στον αέρα. Οπότε θα είναι άδικο να πω ότι ο Μπίσες Βαρμαρέσει μ' αρέσει. Να πω ότι ο Ακμπόμ επίσης μ' αρέσει, είναι πολύ καλός παίκτης. Mm-hmm. Ο Ροντρίγκες,
Ολιβέιρα, Ροντρίγκες, Ολιβέιρα. Επίσης είναι παίκτες που είναι πολύ καλοί παίκτες και το δείχνουμε στο γήπεδο. Επειδή, γιατί είπε για τον ΑΚΠΟΜ. Επειδή είχε γίνει μια κουβέντα, έφυγε ο Πρίγιοβιτς και έρχεται το χάος και τι θα κάνουμε, και πήγε ο ΑΚΠΟΜ και ο ΠΑΟΚ έπιασε πολύ πιο καλά νούμερα και πολύ περισσότερος κόσμος μοιράστηκε τα νούμερα αυτά. Θεωρείς το σύγχρονο ποδόσφαιρο ότι δεν υπάρχει το περιθώριο ενός μονοδιάστατου παίκτη, ότι χρειάζεται περισσότερο η ομάδα παίκτες που θα κάνουν πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, ακόμα και αν ο center forward που κάνει ένα πράγμα έχει ένα γκολ ανά 2,6 τελικές. Τον χάσαμε. Πού πήγε ο Γιώργο? Κάτι κάνει παράστα, νομίζω το έχει θέμα η γραμμή. Να τον ξανακαλέσουμε. Θα καλέσουμε λίγο ξανά τον Γιώργο. Θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Ναι. Φαίνεται πάντως από όσα έχει πει μέχρι στιγμής ότι ξέρει πολύ καλά και τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και τον ΠΑΟΚ σίγουρα, αλλά και τον Πανετολικό τον έχει ζήσει από μέσα. Καλά, τι συζητήσεις. Πρωταγωνιστής, αρχηγός, πάρα πολλά παιχνίδια. Και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον Πανετολικό, δηλαδή πραγματικά. Θυμάμαι κανένα 2-3. Είναι άνθρωπος γενικά που την Ελλάδα δεν ξέρει. Τον έχουμε ξανά μαζί μας, δεν βοηθάνε οι γραμμές. Θεσσαλονίκη είσαι? Είμαι Θεσσαλονίκη, ναι. Είμαι Θεσσαλονίκη. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι είχε γίνει ένας ντόλος όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς και μπήκε ο ΑΚΠΟΜ, και τελικά αποδείχθηκε ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ όταν είχε έναν παίκτη στην ενδεκάδα του που κάνει περισσότερα πράγματα, παρά ότι έχασε έναν φόρ που είχε ένα γκολ ανά 2,6 τελικές. Τελικά το σύγχρονο ποδόσφαιρο τι θέλει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω εγώ να απαντήσω για το τι θέλει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Την προσωπική μου άποψη μπορώ να την πω. Σίγουρα ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά με τα γκολ του και στατιστικά αυτό το αποδεικνύει. Ωστόσο ο ΑΚΠΟΜ κάνει κάτι που εγώ όταν έπαιζα, για παράδειγμα, όταν είχα επιθετικούς μπροστά μου που μαρκάρανε τόσο πολύ, σίγουρα ήταν μεγάλη βοήθεια, όχι για μένα τον κεντροπαίκτη, ήταν για όλη την ομάδα μια τεράστια βοήθεια. Και πόσο μάλλον όταν ένας παίκτης όπως ο ΑΚΠΟΜ μαρκάρει πάρα πολύ, βάζει και γκολ, είναι μέσα στις φάσεις, είναι δυνατός. Κρατάει την μπάλα. Για μένα είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Σίγουρα έχει να βελτιωθεί, ας το πω έτσι, περιθώρια να βελτιωθεί. Αλλά νομίζω ότι φάνηκε και το πώς απελευθερώθηκαν πολλοί παίκτες και που σκοράραν και πολλοί παίκτες διάφοροι με τον ερχομό του. Αυτό δείχνει, ας πούμε, εμένα ο ΑΚΠΟΜ. Γεγονός. Αυτό δείχνουν και τα νούμερα. Γιώργο, μήπως το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ είναι η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της αμυντικής γραμμής μαζί με τον Πασχαλάκη, η πεντάδα αυτή και μετά η ποιότητα των μέσων και των επιθετικών? Ή έχεις εντοπίσει κάτι άλλο? Όχι, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο η χημεία που υπάρχει μικρή σε ηλικία παίκτες με τους μεγάλους. Παίζει ρόλο το πόσο καλά κρατάει η ομάδα την μπάλα, η κατοχή της μπάλας. Παίζει ρόλο πόσο καλά αντιδράνε στο χάσιμο της μπάλας. Αυτά είναι όλα τακτικά ζητήματα που εμείς μπορεί εύκολα να τα λέμε ή να τα αναλύουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζονται μέσα στο γήπεδο. Θέλει πολλή προπόνηση, θέλει πολλή άσκηση και μπαίνουμε σε ένα κομμάτι τώρα που ίσως μπερδέψουμε και τον κόσμο άμα το αναλύσουμε. Όλα παίζουν ρόλο. Οι καλοί ποιοτικοί παίκτες που κρατάνε την μπάλα, σίγουρα έχεις μια ξεκούραστη ομάδα όταν θα χρειαστεί να αμυνθεί. Αυτά όλα είναι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να ταιριάζει η ομάδα μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ η τριάδα από τους τέσσερις στην άμυνα έχουν παίξει σχεδόν 100 παιχνίδια μαζί. Κάτι το οποίο νομίζω στις ανταγωνιστικές ομάδες δεν πρέπει να είναι ούτε τα μισά. Είναι αυτό ένα βασικό αβαντάζ για τον ΠΑΟΚ εν ώψη και της νέας σεζόν? Βέβαια είναι, γιατί όταν ξέρουμε ότι μια ομάδα έχει όχι για τόσο καιρό, για χρόνια τον ίδιο κορμό, αυτό εννοούμε. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον, δένουν περισσότερο και υπάρχει εμπιστοσύνη. Γνωρίζεις το παίξιμο του διπλανού σου πολύ καλά. Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτό. Γιώργο, έχεις ενεργοποιηθεί με τους βετεράνους του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Εδώ και 2 χρόνια με έχουν καλέσει αρκετές φορές και πλέον προσπαθώ και εγώ με τη συμμετοχή μου να βοηθάω έτσι σε διάφορους αγώνες που κάνουμε, έτσι φιλανθρωπικούς, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ έτσι όπως είδα 2 χρονάκια σε αυτή τη Super League, τα 6 ακόμα πάντως, να ξέρεις. Μια χαρά κρατιέσαι. Ευχαριστώ, εντάξει.
δόξα τω Θεώ μπορούμε και παίζουμε λίγο ακόμα μπάλα και όπως το κάνουμε έτσι με τους βετεράνους είναι πολύ ευχάριστο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα εκεί πέρα. Είναι καλό σχόλιο που και οι νέοι παίκτες μπαίνουν στους βετεράνους, γιατί υπήρχε πρόβλημα, δεν μπορούσαν οι παλιότεροι να παίζουν και μέχρι τα 100, αλλά βλέπουμε ότι και εσύ και πολλά παιδιά από τα τελευταία χρόνια που παίξαν στον ΠΑΟΚ μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα και αυτό είναι ευχάριστο και για εσάς αλλά και για τον κόσμο. Ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε και εμείς τώρα με τον Σαλπικίδη, με τον Βαγγέλη τον Άστο, με τον Διονύση τον Χασιώτη, τον Γιώργο τον Κούτσι, μαζευόμαστε και μπορούμε να συνεισφέρουμε, ας το πω έτσι, σίγουρα και μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που παλιότερα έχουν συνεισφέρει και στον ΠΑΟΚ. Μιας και σε έχουμε, Γιώργο, να σε ενημερώσω ότι τα ζευγάρια του Champions League είναι City, Tottenham, Ajax, Juventus, Barcelona, United και Liverpool, Porto. Αν έχεις κάποια προτίμηση, αν σε έχει εντυπωσιάσει κάτι από αυτές τις ομάδες. Εντάξει, εμένα μου αρέσει η Barcelona. τώρα νομίζω ότι φαβορεί, να πω τη City φαβορεί, να πω Barcelona. Πιστεύω κάπου εκεί θα είναι το Champions League. Κάποιος από αυτές τις δύο ομάδες θα κατακτήσει το Champions League. Αλλά εντάξει, είναι ωραία να τα βλέπεις πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Και σφυρίζουν πολύ λιγότερο οι διαιτητές, δε φίλε. Τι ωραία, αφήνουν και την επαφή, έχει ρυθμό το παιχνίδι. Ναι. Λες και βλέπεις άλλο άθλημα είναι. Σε σχέση με Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κάτι που δεν συμβαίνει σε εμάς. Ελπίζω είτε με ξένους είτε με Έλληνες διαιτητές αυτό που γίνεται τουλάχιστον να είναι πιο δίκαια, ας πούμε, η διαιτησία γενικώς. Εμένα δεν θα με απασχολούσε αν είναι Έλληνες ή ξένοι. Κανένα μας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Χαρήκαμε που σ' ακούσαμε. Πάντα χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε και με καλέσατε. Δικιά μας χαρά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Bye. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένα εκπληκτικό παιδί. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ποτέ δεν έφτασε στο ταβάνι που θα μπορούσε να φτάσει σύμφωνα με το ταλέντο του, γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς, αλλά επί της ουσίας έχει δώσει πάρα πολύ όμορφες εικόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, ο Γιώργος Θοδωρίδης. Στην κλήρωση έγινε και για τα ημιτελικά. Το νικητής από το ζευγάρι Tottenham City θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι Ajax Juventus. Όπου Liverpool τελικό, γιατί. Και United Barcelona νικητής παίζει με Liverpool Porto. Κονσεϊσάω. Πού να περάσει το τσέρι, Κονσεϊσάω, εγώ βρε. Ποια Λίβερπουλ τώρα, Κονσεϊσάω εδώ πέρα. Στέλνω, έσφιξε με την τότε, δεν μου φάνηκε λίγο. Νομίζω ότι κάπου τώρα τελειώνει το όνειρο για τα σπιρούνια. Δεν νομίζω να πάθουμε αυτό που έπαθε η Σάλκε σε καμία των περιπτώσεων. Η οποία πέταξε. Με... Τι λέει αυτό. Άλλο πάνε και αυτό. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Τελειώνει το μάτς, έχεις χάσει 7-0. Είσαι ο παδός της Σάλκε. Το 7. Δεν με ενδιαφέρει από πού το έχεις φάει 7. Ναι. Μην φάγαμε την Μπρασβάκ και δεν πηγαίνουν 2 μέρες. Ναι. Γυρνάς στη Γερμανία, ωραία. Πας στο αεροδρόμιο και βλέπεις ότι η εταιρεία που είναι να πετάξεις. Ναι. Το αεροσκάφος που είχε επιλέξει για να πετάξει αυτό, να κάνει αυτό το ταξίδι, είναι βαμμένο στα χρώματα της Ντόρτμουντ. Ναι, έχει το λόγο κανονικά όλα αυτά. Είναι το αεροπλάνο της Ντόρτμουντ, το οποίο όταν δεν πετάει για την Ντόρτμουντ, χρησιμοποιείται για πτήσεις. Ένας φίλος στο Facebook Bank 4 που έχουμε θέσει το ερώτημα, είπε το παίρνουμε τα πόδια. Ναι, εγώ μπορώ να σκεφτώ χιλιάδες αντιδράσεις εντός αεροπλάνου. Πριν πετάξει. Πριν πετάξει. Ξεβίδωμα, έχει και κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα για να κάνω τη δουλειά μου. Το κάνεις καινούριο. Όχι, γενικά το αεροπλάνο. Κάθομαι και στη θέση μου. Πώς φαίνεται η λύση σπρέι αυτοκόλλητα. Να δουλέψει πριν. Απαγωγή πιλότου. Ο οποίος ζήτησε συγγνώμη, λέει. Δεν είδω ηλίθιος με τι πετάει. Τι τη φταίει, δεν τους είπε ζώα, τη σάλ και πάνε να μαζέψω. Ε. Πραγματικά να γυρνάω. Έχω φάει 7 στο Champions League, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά λέμε. Έχω φάει 7. Ωραία. Πάω στο αεροπλάνο και βλέπω ότι είναι αυτό που πετάει ο Ολυμπιακός. Ένα κόκκινο πράγμα, ναι, τα πάντα. Δηλαδή εκεί στο Heathrow. Όχι, δεν είναι το Heathrow, στο Λονδίνο. Εκεί που. Gatwick, ποιο ήταν. Το Gatwick είναι Λονδίνο, ρε. Αυτά είναι 2-3 έχει το Λονδίνο μόνο αεροδρόμιο. Αν έφτανε City. City, Manchester. Στο αεροδρόμιο του Manchester και το βλέπω. Δεν θα ζήσουν πρωτόγνωρες στιγμές ή της ασφάλειας του Manchester, του αεροδρομίου. Σίγουρα δεν θα το ξανακάνω αυτό λάθος καταρχάς. Θα τσεκάρουν λίγο τι συμβαίνει και όλα αυτά. Τώρα αυτή τη σάλ και οι άνθρωποι. Γερμανοί βέβαια. Κρύοι άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πούν και ναι. Εντάξει, θα πετάξω. 7 φάγαμε, πάμε και με την τότε τώρα. Ας τον περάσει και αυτό. Εμείς τα είχαμε απαγωγές αεροσυνοδών. Πλάκα. Θα είχαμε δει. Πλάκα κάνεις. Άστο.
Έχει ωραίες προτάσεις. Συλλόγματα μέσα στα, στο αεροπλάνο, τα καθίσματα, σήματα, τι έχει, δεν ξέρω. Αυτοκόλλητα, στα καθίσματα παντού. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά τα ωραία. Δεν υπάρχει, εντάξει. Έχει διάφορες ωραίες προτάσεις, να ξέρετε, στο Facebook του 24. Και άμα έχετε και εσείς καμία διαφορετική, μπείτε να μας πείτε τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση των οπαδών της Άλκη. Αν θες να είναι ψύχρεμοι ή αν θα το παίρνατε σοβαρά, οτιδήποτε. Λοιπόν, ξαναλέω τα ζευγάρια Manchester City Tottenham, Ajax Juventus. Οι νικητές θα παίξουν μαζί στα ημιτελικά. Και Barcelona Manchester United, Liverpool Porto. Και οι νικητές θα παίξουν, θα συνθέσουν το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. Στις 2 είναι του Europa League κλήρωση, ακολουθεί. Χωρίς Σεβίλη, σοκ. Μεγαλύτερο. Μετά από 700 χρόνια η Σεβίλη έχει μείνει εκτός. Το Champions League, εντάξει. Καλά, προφανώς. Αλλά εντάξει, έχει και εκείνη το ενδιαφέρον της. Σίγουρα. Να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα σιγά σιγά, να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα και με το θέμα του Βαρέλα και λίγο το θέμα Βαρέλα, του γηπέδου. Ναι. Και λίγο μπάσκετ, γιατί εννοείται αύριο έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που δέχεται τον ύφεστο Λίμνου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όσοι μπορείτε να είστε στο παλατάκι θα είναι καλό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι την ομάδα. Εντάξει, Στέργιο. Δηλαδή, άμα το βλέπουμε απεσιόδοξα και το λέμε, τι κερδίζουμε. Πες ότι μπορεί και να έχει. Δες το λίγο πιστευτικά. Πρέπει να είσαι και ρεαλιστής. Εντάξει, όχι να το ρίχνουμε όμως. Άστο, δεν πειράζει. Αισιόδοξο είναι αυτό, αν έχει χιλιάδες άτομα. Δεν είναι αισιόδοξο, ρε φίλε. Και πιο αισιόδοξο. Θα σου πω έξω τι είναι. Άντε. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Nike Shoes. Φυσικά, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Και επειδή πέρασα το πρωί από εκεί από την Τσιμισκή που ετοιμάζεται το νέο κατάστημα, νομίζω ότι θα είναι το πιο μεγάλο από όλα. Έτσι φαίνεται. Πολύ ωραίο το ετοιμάζουν. Πολύ σύντομα νομίζω θα είναι και έτοιμο. Μέχρι τότε, πλατεία Αγίας Σοφίας φυσικά, το παραδοσιακό κατάστημα. Με τένιαν κόσμος, πολλά στόκ σε όλη την πόλη με φοβερές τιμές. Και στελευθέρως Βενιζέλος υπάρχει το κατάστημα. Και nak.gr για να δείτε εκεί όλη την ανδρική συλλογή, την παιδική, τη γυναική, αξεσουάρ, τσάντες, παπούτσια, τα πάντα. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας το Θέατρο Βεργίνα και το Ρίτζι Καζίνο. Τελευταίες δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο. Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης, στο Θέατρο Βεργίνα. Τιμή εισιτηρίων από 15 ευρώ με ποτό. Κλείστε εγκαίρως στις θέσεις σας στα ταμεία του καζίνου όλου του 24ωρο, ticketservice.gr διαδικτυακά. Περάστε μια βόλτα από τα καταστήματα public ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 217-234-567. Για πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα, 2310-491-291 είναι προαιρετική, θυμίζω, είσοδο στο καζίνο. Αν θέλετε να πάτε μόνο στην παράσταση των Δημήτρη Μπάση και Κώστα Καραφώτη σήμερα και αύριο, μπορείτε να το κάνετε ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Αν θέλετε να πάτε στο καζίνο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Και στοίχημα.gr, η καλύτερη επιλογή είτε για στοίχημα με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ και όλα τα αθλήματα, από όλα τα προαθλήματα του κόσμου, είτε θέλετε να ζήσετε δυνατές στιγμές στο online καζίνο της Στοίχημαν. Και για το στοίχημα και για το καζίνο, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και θυμίζω υπάρχει και το σερί. Κατεβάζετε το σερί application από τα store, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS και διεκδικείτε με σωστές προβλέψεις μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Αυτά, τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Απλά θα αναφέρω ότι οι μικρές ομάδες του ΠΑΟΚ, οι δύο από τις τρεις έχουν υποχρεώσεις, η K19 έχει ρεπό. K17 Πανετολικός ΠΑΟΚ αύριο στις 11 παρατέταρτο και K15 στις 10 το πρωί πάλι Πανετολικός ΠΑΟΚ και τα δύο μάτς στο Αθλητικό Κέντρο Εμίλεων. Δεν προλαβαίνουμε έτσι αλλιώς, εγώ θα πήγαινα. Εσύ τι δεν τι δε προ... τι, πότε είναι? 11 παρατέταρτο και 10 το πρωί. Δεν μπορούμε σε 6 λεπτά να φτάσουμε. Αλλιώς θα πήγαινες. Γιατί είχαμε πάει μια φορά. Έχεις πάει μια φορά στη Μυτιλίνη, Σταύρο. Και μια φορά στο Πανετολικό ΠΑΟΚ. Τότε που κάναμε τον Κουστούρα συνέντευξη, αναγκαστικά που πήγα. Γι' αυτό. Ναι. Α, είδαμε μαζί που έβρεχε. Ναι. Και βλέπαμε από το πέταλο. Ναι, ναι. Και σε ένα καφέ με τον καφέ που ήμασταν και βλέπαμε πίσω από την αιστεία. Και μια φορά πρέπει να έχει έρθει και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα, ναι, κάτι πιτελίκια από αυτά, κάτι ωραία. Που γελούσαμε. Αυτά και για τι μικρέ ομάδε. Είπαμε κάπου 19 ρεπό. Και πήγα και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό φέτο, δεν φύγει, γιατί δεν τα αυτά. Ξύπνησα να πω και μιλάω για εκτός έδρας. Εκτός έδρας, ναι, δύσκολο. Δεν είσαι πρωινός τύπος. Εντάξει τώρα, φίλε, τώρα κάτι χειμώνες, πρωί-πρωί τώρα, από σούρα, δεν πας στην καμπά. Μία φορά στο Αγρίνιο, αν θυμάσαι, πώς την είχα πατήσει έτσι, παραδόξως. Είχα πάει χωρίς κάποιο ισχυρό μπουφάν, το θυμάσαι. Παραδόξως. Και εννοείται πως πήγα εγώ στην ΚΑΠΑ 20 τότε, πριν από 2 χρόνια, ο Σταύρος
ξυκροζόταν γιατί όλη τη βδομάδα έχει πολλές δουλειές, μια μέρα να κοιμηθεί. Ναι. Και πάω στο γήπεδο Σταύρο και Αγάπη και βλέπω την Κοντζάρεβα με πέντε μπουφάν και σκούφο. Λέω, δεν είναι καλό δείγμα αυτό. Δηλαδή, αφού κρυώνει και η Μαρία. Το μαράκι. Ρωσία, το αδίστακτο, ναι. Και μιλάμε με Βλάτα Νίβης προπονητή. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε για τον παράλληλο. Βαρέλα. Ο Πάοκ είναι έτοιμο να καταθέσει μια πρόταση πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. Μπορεί να ανέβει κιόλα με μπόνου ναι. Συμμετοχών, τίτλων και όλα αυτά. Ο Βαρέλα ισχυρίζεται ότι δεν έχει υπογράψει πουθενά. Αλήθεια. Και στον προπονητή Τέλη έχει πει και στην ομάδα, γιατί αυτή είναι η βασική ανησυχία. Ο Πάοκ λοιπόν αναμένεται να του καταθέσει μια πρόταση. Θέλει να τον κρατήσει, εννοείται, δεν τίθεται θέμα. Σύντομα θα ενημερωθεί επίσημα ο παίκτης για την πρόταση του ΠΑΟΚ. Αναμένει το μάνατζερ του στη Θεσσαλονίκη, δεν κάνει τίποτα χωρίς αυτόν, είναι η αλήθεια. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο Βαρέλα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Για μένα είναι μια πολύ κομβική παραμονή, γιατί όπως είπα και πριν στη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Θοδωρίδη, το βασικό ατού του ΠΑΟΚ είναι η συνοχή του και ειδικά στα στόπερ. Όταν σκεφτόμαστε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με Βαρέλα Κρέσπο που βρίσκονται με κλειστά τα μάτια και οι αντίπαλοι μας παίζουν, ο Ολυμπιακός με τον Σισε δηλαδή, και τον Βούκοβιτς, ναι. Κάτι Μεριά και κάτι Αβραάμ που πήρανε, ωραία, που δεν έχουν βρεθεί ούτε σε προπόνηση μαζί. Όταν η ΑΕΚ παίζει με τον Τζιγκρίνσκι που είναι 8 μήνες το χρόνο τραυματίας, τον Λαμπρόπουλο που δεν ανανεώνει και τον έχουν εκτός, τον Τσόσιτς που είναι ο Ερίκε σε στόπερ, εγκεφαλικά. Εντάξει. Ποιον άλλον έχουνε? Αυτοί. Και τον Οικονόμου, ρε. Τον Οικονόμου ξεχάσαμε. Τον Λευκός είσαι. Πιο λαθέρα που το πω. Δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ο ΠΑΟΚ διατηρήσει το κέντρο άμυνας του. Κοίταξε, πάνω σε αυτό που λες, και να αποκτήσουν ποιοτικότερο στόπερ. Ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση θέλει είναι ένα χρόνο τουλάχιστον. Για να δέσει αυτό το δίδυμο, το οποιοδήποτε δίδυμο. Ναι. Η διαφορά σε αυτό που λέω είναι το γεγονός ότι ο Βαρέλα όταν ήρθε για ένα χρόνο δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι. Τώρα λοιπόν ο Βαρέλα με τον Κρέσπο μαζί είναι το καλύτερο δίδυμο στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Συνδυάζεται δύναμη, ταχύτητα, καλό build-up, διάβασμα παιχνιδιού. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν σε αυτή τη διάδα. Δεν υπάρχει κάτι που να λείπει. Την αδυναμία του ενός την καλύπτει ο άλλος. Και την αδυναμία του άλλου την καλύπτει ο άλλος. Ναι. Ιντάνος. Για να μην αδικήσεις τον ένα τον άλλον, το είπες. Μπράβο στα όλα. Πολύ καλό. Ναι. Και νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ η υπογραφή του συμβολέου του Βαρέλα, της επέκτασης συνεργασίας του νέου συμβολέου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο τίποτα άλλο. Ναι, και πάνω σε αυτό που λες, πόσο πιο άνετα θα ξεκινήσει η νέα σεζόν, εάν έχεις Βαρέλα Κρέσπο και τρίτον, δηλαδή και έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, να έχεις έναν διεθνή Ισλανδό, τον Ίγκασον, και να μην βγεις στη γύρα για να πάρεις στόπερ, να τον κολλήσεις με τον Κρέσπο ή τον Ίγκασον. Οπότε θα επικεντρωθείς με μεγαλύτερη άνεση και μυαλό στο καυτό θέμα των χαφ. Ναι, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ξεκάθαρα. Για εκεί. Και όχι μόνο για ένα χρόνο και για παραπάνω. Αριστερά υπάρχει ο Βιερίνα και ο Γιαννούλης, δεξιά υπάρχει ο Μάτος και ο Λίρατζης. Ενδεχομένως να μην κάνει καμία κίνηση ο ΠΑΟΚ στα μπακ και να επικεντρωθεί στα κεντρικά χαφ και στα εξτρέμ που θα κάνει σίγουρα μία ενίσχυση ποιοτική. Εντάξει. Αυτό που λέει, που είπε ο Σταύρος, ότι ο Βαρέλα δεν έχει υπογράψει πουθενά, αλήθεια είναι. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει υπογράψει πουθενά. Ο Βαρέλα έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν είναι παίκτης που επηρεάζεται από το οτιδήποτε, βέβαια. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και φαίνεται. Όπα, περιμένετε. Έχουμε αποστολή. Αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Άμα ανοίξει, ποτέ έχει φορτώσει. Άνοιξε, αστέρια, από τον υπολογιστή. Για να δούμε. Λοιπόν, η αποστολή για Αγρίνιο. Πασχαλάκης, Ρέι, Μάτος, Βιερίνια, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Κάνιας, Μίση, Τσάχο, Φολιβέρα, Μπίσης, Βαρλιμιός, Ερίκε, Ζαμπά, Ακπόμης, Βιντέρσκι, οι 18 που είπα αγάπη. Και που συμπλήρωσα μερικούς, πες σε στέργιο. Έλα αυτό. Τώρα. Άντε. Λοιπόν, εκτός αναμενόμενο ο Πέλκας, ο Ελ Καντουρί, ο Βέρμπλουμ και ο Μαωρίσιο. Οι τρεις πρώτοι έκαναν και σήμερα τα ατομικά τους προγράμματα και τις θεραπείες. Και ο Βραζιλιάνος, ο Μαωρίσιο, αναχωρεί για Πόρτο για να υποβληθεί σε επέμβαση στον τραυματισμένο του γόνατο. Αυτή είναι η αποστολή.
Ο τελικός νούμερο 25, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βενζίνη για 800 χιλιόμετρα, πόσα λεφτά είναι? Βενζίνη για 800 χιλιόμετρα. Κάνε λίγο έναν υπολογισμό. Με τι θα πας είναι το θέμα? Ναι, δεν με έχει ένα κασκάι. Έχεις και, μπορείς να μου βρεις και μοντέλο και πόσο καίει και τέτοια. Ε? Θα σου πω ναι. Ε, πώς θα το βρεις αυτό? Σταμάτα ρε, εσύ αγάπη, σταμάτα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Έλα, Σταριό. Έχουμε και λέμε. Το Αγρίνιο το έχει στη βάση. Ακρίνιο. Στο δικό Αγρίνιο. Το Αγρίνιο δεν θα έχει. Σε παρακαλώ. Όχι, ρε, από Θεσσαλονίκη προς Αγρίνιο. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, το πάμε και ένα από εδώ για ποιο μου θέλει να αγάπη, δεν έχει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε και τους επιβάτες. Περίμενε. Τα διόδια είναι Σταύρο 15 ευρώ και 15-30. Έχει κεράσει τα 60 λεπτά. Λοιπόν. Επιβάτες αυτό, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να καίει το αμάξι του συναδέρφου 1,67 ευρώ ανά λίτρο. Αφού τόσο λέει, τι. Θα καίει σίγουρα, άκουσε μου που σου λέω, ναι. Θα καίει σίγουρα, γιατί είναι και λίγο μεγάλο, θα είμαστε και 5 επιβάτες. Λοιπόν, με ένα εκατοστάρι είμαστε καλά. 100 ευρώ ναι. Και διόδια. Οριακά. Βάλε 110 μαζί με διόδια. Ναι, να ξέρω ότι θα ψήσω πριν. Ναι. Λάιβ γίνεται όλα αυτά. Τι ωραία. Τα παϊδάκια που σου είχαν θυμάσει μετά τα 24. Ειλικρινά το. 24 ευρώ το κιλό, δεν ήταν. Τι? 24 ήταν πέρσι. Δεν ανέβηκε φέτος. Ναι, ναι, γιατί δεν ανέβηκε το παϊδάκι, ανεβαίνει κάθε χρόνο. Τι, το τι παϊδάκι εκεί. Σαν το χρηματιστήριο. 24 ευρώ, πόσα παϊδάκια είναι? Ένα κιλό. Τι νομίζεις ότι είναι τι τόσο πανάκι που σφάζεις έτσι απλά. Το συγκεκριμένο αγάπη. Ναι. Τι θα φάτε. Πανηγυρίζει. 50 να κάνει. Ναι, άνευ πλάκα στον. Θα πας εκεί. Ξέρετε, θα κάνετε, θα φάτε τα μισά πριν το μάτς και τα μισά μετά το μάτς. Δεν τρώμε πριν το μάτς ποτέ. Ενώ άμα το φάτε ένα κιλό μετά το μάτς θα πεθάνετε, δεν κοιμήθηκε ποτέ. Ένα κιλό τρώει καθένα. Κινδυνεύσαμε μια χρονιά. Λύζεται. Που κάναμε κάτι βόλτα σε μια βροχή. Περίμενε, πόσα άτομα θα είστε? Τέσσερις. Άρα θα πάρετε ένα κιλό παϊδάκια. Τι? Τι θα πάρετε, ωραία. Τα δυόμιση τα έχουμε. Τι λέτε, ρε. Τουλάχιστον. Κοίτα, δύο για αρχή και ένα ζούλα μετά. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Στέργιο, εσύ αυτή την εβδομάδα δεν έχεις ξεκινήσει διατροφή. Αυτά είναι άπαχα, ρε. Του Αγρινίου. Ναι, ναι, ρε. Είναι φίλ. Ξαναπείτε μου με είναι με τα κολοσσιαίου μου συνεργασία. Ξαναπείτε μου με το γυμναστήριο που αυτό εδώ γίνεται. Πήγα φυσικά και σήμερα θα πάω. Φωτογραφία. Πιάσε πρόοδο. Όχι, δεν πάμε τη σουβέλα. Ξέρεις ότι με το Σταύρο βγάζουμε το λείψο το παϊδάκι που το φάμε. Ναι, εννοείται αυτό. Το κόβουμε, δεν είναι. Τώρα στο καρύφι είναι αυτό. Πιστεύω ότι γλιτώνει τέλεια. Το κόβουμε και το φάμε σκέτο μετά, τα μαζεύουμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πώ λέγανε και οι γιάδε μα, Σταύρο, εκείνη είναι η νοστιμιά. Αγάπη, πού να ξέρει. Πού να ξέρει. Θα σα το μετρήσω την Δευτέρα. Συν 5 κιλά, συν 5 κιλά. Δεν είναι τα κιλά το πρόβλημα. Τα τρικερίδια είναι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι με τη διατροφή που έκανα μέσα στην εβδομάδα έχω τα περιθώρια να κάνω μια μικρή κατάκτηση. Έκοψε το βραδινό. Έκοψε το βραδινό. Μετά τις 8 δεν τρώω τίποτα. Και εγώ νερό. 8 παρα 5 παρα 2 σάντουιτς. Όχι, αυτή είναι η διατροφή του. Αυτό σου λέει. Ότι είναι κόβει το βραδινό. Και τον έφαγα ένα μήλο. Αλλά δεν άντεξα μετά και έφαγα 4 φέτες. Άρα έφαγες τον Σταύρο. Με μέλι. Τι ακούμε, παιδιά, δεν μπορώ. Πραγματικά. Το έχω πάρει Σταύρο πολύ ζεστά. Το φαίνεται. Εγώ τα παϊδάκια πολύ ζεστά, δεν θέλω να κρυώνουν με τίποτα. Έλα, μπάσκετ έχουμε, Παρασκευή είναι, άντε βόλε. Περίμενε, τι λες για πλειοσύνη, άδερφος. Άντε, πρέπει να ψήσουμε κανένα. Κανόνιση για μένα. Τα πάντα, ξενοδοχεία, μετακίνηση, παϊδάκια, κανόνισε. Παϊδάκια. Όσο είναι το δικό σου. 100, σου είτε πειραγωγή, 100. Τι λέτε ρε, πήρατε και σου είτε στο Αγρίνιο. Ρε Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Πολύ ωραία πόλη το Αγρίνιο. Ναι, στα το κατάλαβα μου τους αρέσει, την τιμάστε αυτή την πόλη. Καλά παϊδάκια, καλό φαΐ, όλα καλά. Πάντα νίκες έχουμε όταν πάμε με το Σταύρο, όταν είμαστε και οι δύο μάλλον. Άρεσε κανείς τη διαφορά. Ναι. Γενικότερα πάω και έχει βρει τον τρόπο τα τελευταία χρόνια να φεύγει με νίκη, μακάρι να το κάνει και αύριο. Θα είναι το πλέον φασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ακολουθεί μετά το μάτς με την Ξάνθη στα Πηγάδια 31 Μαρτίου. Έλα, έχουμε το μοναδικό σοβαρό άνθρωπο μαζί μας. Έλα, ρε Νίκο, έλα. Έλα, ρε Νίκο. Χαίρετε. Άντε, ρε Νίκο, έλα λίγο εσύ σοβαρός, γιατί οι άλλοι μου λένε για παϊδάκια εδώ πέρα. Εντάξει, τα παϊδάκια δεν είναι σοβαρή κουβέντα, δεν κατάλαβα. Για 2,5 κιλά και 4 άτομα, Νίκο. 2,5 κιλά και 4 άτομα, τόσο ωραία είναι τα παϊδάκια, κύριε παιδιά. Νίκο, ναι. Ναι. Απλώς για να μην φανταστεί κάποιο κάτι άλλο, δεν παίρνουμε τίποτα άλλο. Μια σαλάτα για ντεκόρ απλά. Να υπάρχει μια παρασκευή. Α, είναι όπω πα και τόσο ένα μεγάλο ψάρι που παίρνει μόνο από δίπλα μια σαλάτα και τέλο, δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι είναι, έτσι είναι.
Μάλιστα. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Σου προτείνω όταν κάποιο είναι. Αν βγάλει ποτέ ο δρόμο μα εκεί να το έχουμε στο νου μα. Ναι, σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί όμω. Όχι πάντα πάμε. Ναι, οκ, okay, καλά, προφανώ. Άμα θα μα βγάλει ο δρόμο ποτέ στο Αγρίνιο, θα ρωτήσουμε πρώτα, εννοείται. Όχι, θα ρωτήσει εμένα. Όχι κάτι ωραία. Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Παιχνίδι αύριο. Στο παλατάκι. Να μην αναφερθούμε μέσα του κόσμου και την ανάγκη που είναι να βρεθεί στο γήπεδο. Όποιο θέλει να πάει, θα πάει. Εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο. Sorry που το λέω και δημόσια. Μακάρι να διαψευστώ και να έχει το παλατάκι, ξέρω εγώ, 1500-2000 άτομα. Μόνο καλό θα είναι. Η ομάδα πώς είναι, Νίκο? Έχουμε κάποιο. Είχαμε η ομάδα έχει κάποια μικροζητήματα πάλι από χθες. Mm-hmm. Ζητήματα που εντάξει. Διαχειρίσιμα είναι. Δηλαδή δεν είναι κάποιο σταματισμό πολύ σοβαρό. Αλλά α πούμε, χθες που έγινε η μία από τις δύο προπονήσεις για το αυριανό παιχνίδι, λείπανε δύο παίκτες. Ο Κόνιαρης που ταλαιπωρήθηκε και ειδικά το προηγούμενο βράδυ πριν το μάτς με την ΑΕΚ με στομαχικές διαταραχές έπαιξε κανονικά στο μάτς, υπήρχε γενικότερα καταπώνηση του οργανισμού του, οπότε χθες προτιμήθηκε να μείνει στο σπίτι για να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες. Σήμερα όλα δείχνουν ότι θα προπονηθεί κανονικά, η προπόνηση ξεκινάει στις 3 και χθες πρόκειται και ένα ζητηματάκι με τον Τζέφερσον, ο οποίος το πρωί είχε συμπτώματα αμυγδαλίδας, πήγε στο νοσοκομείο, όντως είχε οξύ αμυγδαλίδα και δεν προπονήθηκε. Και γι' αυτόν, δεν τίθεται θέμα τώρα για τον αγώνα τον αυριανό, αλλά η προετοιμασία γίνεται, μια προετοιμασία που έχει χαρίσει την ελλειπής, με δύο προπονήσεις, γίνεται με κάποιες ακόμα απουσίες για αυτό το μάτι με τον ύφεστο. Ναι. Αυτό πιθανότερο και οι δύο πάντως να προπονηθούν κανονικά σήμερα. Νίκο, ύφεστο σε τι φάση βρίσκεται, τι θέλει, ποια είναι η φόρμα του, είναι σε καλό φεγγάρι? Είναι μια ομάδα η οποία την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε το Περιστέρι στην έδρα του. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία παίζει, βασίζει πάρα πολλά στην έδρα της και είναι φυσιολογικό. Και ο ΠΑΟΚ είχε χάσει εκεί, και ο Προμηθέας είχε χάσει εκεί, και το Περιστέρι είχε χάσει εκεί. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία γεμίζει το γήπεδο, στο οποίο εντάξει δεν χωράει και πάρα πολύ κόσμο, 500 άτομα χωράει, αλλά σε κάθε μάτς είναι γεμάτο, έχει μια καλή έδρα. Είναι καλή ομάδα, είναι ομάδα που διεκδικεί και το πιθανότερο να βρει στα play-off. Νομίζω ναι, αυτό βλέπω τώρα. Παρουσία της. Εντάξει, είναι οπότε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι απαιτητικό. Έτσι. Ο Ήφος είναι μια ομάδα που έχει έρθει φέτος στην Α1 και έχει δείξει γενικότερα ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά στο πρωτάθλημα. Αν όχι φέτος, από τα επόμενα χρόνια. Φέτος η σεζόν μέχρι τώρα είναι μια χαρά, έχει καλό ποιοτικό ρόστερ. Από όσο γνωρίζω δεν έχει κάποιο σημαντικό θέμα που να αφορά, δηλαδή, ξέρω εγώ, απουσία ή τέλος πάντων κάποιο θέμα, αλλά αυτό θα το δούμε και αύριο. Οπότε το παιχνίδι είναι πολύ επαιτειό και είναι ερωτηματικό πάλι το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στο προηγούμενο που ήταν ανάμεσα στα δύο μάτς με την Κίμη ήταν πολύ καλός. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και αύριο μετά τον αποκλεισμό. Ναι. Επιστροφή από την ΑΕΚ. Δημήτρη Χαριτόπουλου στο Παλατάκι. Είναι κανένας άλλος? Στον ύφεστο. Στον ύφεστο, Νομίζω πως όχι. Ναι. Νομίζω πως όχι. Σε κάνω κάποιο λάθος, αλλά νομίζω πως όχι. Ναι. Μπα όχι, και από το ρόστερ δεν φαίνεται κάτι γνωστός άλλος. Ναι. Έχει παιχνίδι. Εντάξει, γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει διάφορους κινδύνους. Ο Ήφος είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα είναι πολύ διαφορετική εικόνα της εντός ή εκτός έδρας, αλλά έχει ένα πολύ καλό ρόστερ γεμάτο. Ξαναλέω ότι για μένα το ερωτηματικό είναι ποια θα αντίδραση του ΠΑΟΚ με τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ και μπαίνοντας πια στη διαδικασία του ενός αγώνα την εβδομάδα και στη λογική ότι του έχει μείνει μόνο το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι με τον Ήφωστο. Είναι στις 4 παρατέρατο για ακόμα μια φορά. Αυτή η ώρα υπερξενέρωτη, πάρα πολύ νωρίς. Ναι, ρε, δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω. Βασικά το ξέρω, έχει να κάνει με την ΕΡΤ, είναι ξεκάθαρο. Η οποία θέλει να πουλήσει παιχνίδια στις 4 παρατέρατο και ένα παιχνίδι στις 6. Okay. Το 4 παρατέρατο πάντως είναι απάνθρωπο. Μα ο ΠΑΟΚ συνέχιζε 4 παρατέρατο. Ναι, okay. Δεν είναι νορμάλ ώρα αυτή. Τέλος πάντων, okay, αυτό είναι το πρόγραμμα. Με αυτό πορεύεσαι. Νίκο, κάτι τελευταίο εκτός ΠΑΟΚ. Πώς το βιώνεις όλο αυτό με τα επεισόδια τα καθημερινά Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, πάμε στο NBA, πάμε στην Αδριατική Λίγα, επιστολές θέλουμε και εμείς, όχι εμείς δεν θέλουμε, αλλά αφού θέλουν αυτοί. Όπου πάει ο Ολυμπιακός, παίζουμε και εμείς. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Κοιτάξτε, μπορείς να το δεις με δύο
όψεις. Το ένα είναι να γελάσεις, γιατί όντως, δηλαδή ας πούμε το ότι Παναθηναϊκός σας βγάζει αυτή τη διαρροή, ναι, ότι και εμείς στείλαμε επιστολή στην Αδριατική, εντάξει, δεν μπορείς να μην το πάρεις στο χαβαλέ, έτσι. Αλλά αν το πάρεις στο σοβαρό, εγώ νομίζω ότι αυτή όλη η αντίδραση του Ολυμπιακού δεν γίνεται να μην φέρει ούτε αυτή κάποια αλλαγή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι. Στο τέλος βλέπεις να κατεβαίνει ή να μην κατεβαίνει στο μάτς. Δεν θα κατέβει, παιδιά, δεν θα κατέβει. Δεν θα κατέβει, ό,τι και να γίνει. Ο κανονισμός εκτός και να γίνει στροφή 180 μοιρών από ΚΕΔ και ΟΚ που επίσης δεν βλέπω να γίνεται και να φέρει ξανά τους διαιτητές. Τότε μόνο θα κατέβει και όντως τότε μόνο θα κατέβει. Ο κανονισμός κάνει λόγο για αποβιβασμό ή κάνω λάθος. Ο κανονισμός κάνει λόγο, τώρα δεν τον θυμάμαι ακριβώς, γιατί η μία τιμωρία είναι στο κύπελο και η άλλη, αν θα γίνει και δεν θα κατεβεί ο Ολυμπιακός τέλος πάντων το παιχνίδι, είναι να είναι στο ποτάθλημα. Είναι να πάει με τον κανονισμό του κυπέλου και να πάει μείον 6. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το λέω με 100% σιγουριά. Μα δεν ξέρουν οι ίδιοι ή να πάει τώρα, με τον κανονισμό του ΕΣΑΚΕ και να πάει μείον 1. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται. Έτσι και υπάρχει το δεχόμενο του υποβασμού. Δεν έχω ακριβώς τον κανονισμό μπροστά μου για να σου πω με σιγουριά. Αλλά γενικά δεν θα κατέβει. Το άλλο που δεν αλλάζει αυτό. Ο Μπλατ απλά μέχρι, ήξερε... τώρα δεν έχει βγει αναβολή. Γιατί είναι να βγει αναβολή από πλευράς. Ναι, δεν έχει και καλά, τέλος πάντων υπάρχει θέμα ασφαλείας για το παιχνίδι. Αν βγει αναβολή είναι ένα άλλο σκάνδαλο. Θα βγει αναβολή, ρε. Θα βγει αναβολή. Αναβολή θα βγει. Ναι, ναι. Τι ωραία. Απλά δεν έχει βγει μέχρι τώρα. Καλά και πάλι, όποτε και να οριστεί, μετά πάλι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει, δεν αλλάζει κάτι. Ναι, μετά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή έχει Ευρωλίγκα και όλα αυτά, μετά από κανένα δίμηνο υπάρχει χρόνος και Σάββατο ή Κυριακή για να γίνει το παιχνίδι. Ναι. Να οριστεί ξανά τέλος πάντων. Ναι. Οπότε δύσκολα. Ο Μπλάτ δεν θα κατέβει για χθες. Δεν θα κατέβει. Και ότι την ψάχνει για την Αδριατική Λίγα, την ψάχνει. Δεν είναι ψέμα. Εγώ θα πω με το καλό. Εγώ σαν στέλνει. Θα πάει και ο Παναθηναϊκός με το καλό. Και να μας αφήσουν στην ησυχία μας. Είδα ένα πολύ ωραίο πόστο από μια παοξίδικη σελίδα χθες που είχε μια πολύ ωραία ανάλυση και συμφωνώ και εγώ να σου πω. Πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Και όντως ήταν πολύ καλή ανάλυση. Και δεν νομίζω... business plan είχε. Business plan κανονικό. Ναι, για την για τον δεν θα βγει κανείς ζημιωμένος εκτός από τα τηλεοπτικά που εντάξει δεν θα υπάρχει προϊόν. Αλλά έτσι πως είναι δομημένο το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία γιατί τώρα που υπάρχει, πλέον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν να τα βάλουν τα λεφτά από τηλεοπτικά. Ναι. Εντάξει, έτσι πως είναι δομημένο το ελληνικό μπάσκετ, δεν νομίζω να προσφέρει και τίποτα. Πέρα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Για... γενικά το καλοκαίρι που έρχεται. Γενικά το καλοκαίρι που έρχεται είναι καλοκαίρι εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι, γιατί έτσι, και αυτό το που θέμα είναι ποιος θα είναι έτοιμος, και αυτό που ποιος θα είναι έτοιμος τώρα... να τις εκμεταλλευτεί αυτές τις εξελίξεις και να βγει μπροστά. Ναι. Έτσι. Γιατί το μπάσκετ φτάνει πλέον σε μια σελίδα στην οποία αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει εδώ και περίπου 20-25 χρόνια, δηλαδή Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σιγά σιγά αυτό το πράγμα, και ίσως από αυτό το καλοκαίρι, να αλλάξει. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι πόσο έτοιμος θα είσαι όταν θα αλλάξει. Ή όταν θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγή, τέλος πάντων, να είσαι δυνατός οικονομικά για να μπορέσεις εσύ να βγεις μπροστά τέλος πάντων για να διεκδικήσεις πράγματα. Ναι, γιατί τώρα από τη στάση του Ολυμπιακού από πίσω μπορεί να κρύβεται κάτι. Όχι μπορεί. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να κρύβεται κάτι άλλο για διοικητικό, ας πούμε. Πολύ σωστά. Να υπάρχει εκεί μια αλλαγή. Πολύ σωστά. Να προσπαθούν να το φέρουν κάπως. Δεν το αποκλείσει και αυτό. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, λοιπόν, Νίκο, περισσότερο αύριο από το καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε αν θα προλάβουμε να βγάλουμε λίγο το Ραφαήλ για 2-3 λεπτάκια να μας πει ίσα-ίσα το πρόγραμμα για τις υπόλοιπες ομάδες του ΠΑΟΚ στο φινάλε της εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε το Ραφαήλ, η Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας Πειθαρχική, πρόστιμο στην ΑΕΚ 25.000 ευρώ, 17.500 πρόστιμο στον ΠΑΟΚ και 15.000 ευρώ για τον Ολυμπιακό. Πέμπτη φορά που η ΑΕΚ τιμωρείται για πυρσούς, ο Ολυμπιακός πέμπτη και ο ΠΑΟΚ 8η. Για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι με... Ποιο παιχνίδι? Πήγαινε πάνω. Της προηγούμενης αγωνιστικής είναι, νομίζω ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε τον Ραφαήλ. Τον έχουμε? Έλα ρε Ραφαήλ, έλα σε ψάχνουμε. Έλα ρε Ράφα. Καλό μεσημέρι, παιδιά, πώς είναι. Καλό μεσημέρι. Έχεις 2 ολόκληρα λεπτά, δηλαδή. Ωραία, θα τα προλάβουμε όλα άνετα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο με το χθεσινό, την ήττα του Ολυμπιακού στο Βόλιο, ναι, που ναι, δίνει σωστά νέο ενδιαφέρον στην πρωτιά, γιατί είναι στους 5 βαθμούς η διαφορά. Το άλλο Σάββατο παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Ρέντι. Άρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει καθαρή νίκη να μειώσει τους 2. Και τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ έχει την ΑΕΚ εδώ μέσα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ρεπό.
Επομένως τα πάντα είναι ακόμα ανοιχτά για την πρωτιά. Ναι. Δεν έχει βόλιο αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί έχει το All-Star Game αύριο Σάββατο. Έχει ούτε Hardball Andres. Πού γίνεται αυτό? Ναι, μετά από 11 χρόνια γίνεται ξανά. Τελευταίο All-Star Game που είχε γίνει ήταν MVP ο Ψάρας, που είναι τώρα προπονητής στο ΠΑΟΚ. Φανταστείτε. Μπράβο στον coach. Ναι, ναι, μπράβο στον coach. Στη Σύρο γίνεται αύριο, πάντως το βράδυ στις 9. Θα πας? Ναι, ρε, όχι, δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Κλαμπ Βάη, Κόκολιτς, Φιλίπποφ και Μοκουντουντία είναι από τον ΠΑΟΚ. Ωραία, το είπε κατευθείαν. Εκεί τι έχει, Ραφαήλ, πέρα από το παιχνίδι? Έχει διαγωνισμούς στα καρφιά, στα μπλοκ, τι φάση τώρα? Ναι, θα κάνουν διαγωνισμούς στο σερβίς και καλύτερη επίθεση από ό,τι είδα. Mm-hmm. Λογικά θα έχουν κάποια παιχνιδάκια, δηλαδή έτσι, πασαδόρος, επιθετικός, δηλαδή διαγώνιος στυλ, φαντάζομαι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Θα τα δούμε αύριο στην ΕΡΤ. Τι, ωραία. Στο games το βολί. Παρακάτω, είναι το μεγάλο τέρμι των γυναικών, νομίζω, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Την Κυριακή το μεσημέρι στις 3, την 9 Μεσημβρία, ΠΑΟΚ Άρης. Ο ΠΑΟΚ με νίκη καθαρίζει τον τίτλο. Ο απέναντι στον Άρη έχει ήδη 3 βαθμούς διαφορά. Και με ισοπαλία είναι καλυμμένος ο δικέφαλος. Δεν νομίζω να χάσει κάποιο άλλο παιχνίδι ή να έχει κάποια απώλεια μέχρι το τέλος της σεζόν. Ήδη είναι αίτητος, θα έχει πάρει όλα τα μάτια με μεγάλη διαφορά. Άρα το πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλείται να το διαχειριστεί. Από εκεί και πέρα, αύριο το μεσημέρι στις 3, ΠΑΟΚ Περιστέρι για το Πόλο στο Ποσειδόνιο, άλλη μια νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ για να παραμείνει στη ζώνη του play-off. Μετά την Κυριακή είναι όλα τα παιχνίδια του Ερασιτέχνη και μόνο γυναίκες. Στη μία ΠΑΟΚ Καλύβια στο Παλατάκι για τη 18η αγωνιστική της Α1. Ευκαιρία για το ΠΑΟΚ να αυξήσει τη διαφορά του από την τρίτη νίκη Λευκάδας και να παραμείνει δεύτερος. Στις 3 είπαμε στην Εμεσημβρία είναι το ΠΑΟΚ Άρης και στις 4 αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Τυπική μάλλον διαδικασία από εδώ και πέρα τα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ήδη στο συν 4 από την Νέα Ιωνία. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, την πρώτη θέση που θα του δώσει και το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς και μάλλον θα τα ξαναπεί με την Νέα Ιωνία στους τελικούς. Ωραία. Είσαι άψογος. Και 5.30 ώρα ΠΑΟΚ Άρτεμις Βόλε γυναικών πριλίκ στη Μίκρα. 3 νίκες θέλει ο ΠΑΟΚ καθαρές για να ανέβει στην Α1. Ωραία. Άψογος, σόρα σε πιέσαμε χρονικά. Ήταν λίγο μια γεμάτη μέρα. Είχαμε σκοπό να σε βγάλουμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Είναι να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. All Star Games στο Βόλι, Στέργιο. Ναι. Σοκ. Να το δεις, αγάπη. Να το ακολουθήσεις. Είναι το μάτς του ΠΑΟΚ αύριο. Να έχεις δύο τηλεοράσεις, θα σου κάνω ερωτήσεις. Λοιπόν, έχω να κάνω το live του μάτς. Να έχεις το μυαλό σου και το All Star του Βόλι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και στις 2 ώρες το Origins Casino του Θέατρο Βεργίνα. Θυμίζω σήμερα και αύριο τελευταίες 2 παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα, στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας από 15 ευρώ με ποτό. Ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Μαζί μας τα Nax Shoes, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Κατάσταση στην πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, πολλά στοκ στο κέντρο, ανατολικά, δυτικά, παντού. Υπάρχει ένα κατάστημα Naxus. Ανοίγει καινούριο τώρα, Τσιμισκή με Αριστοτέλους. Mm-hmm. Νομίζω πολύ σύντομα θα είναι και έτοιμο. Πολύ μεγάλο και πλήρως εξοπλισμένο. Και φυσικά Nax.gr, όλη η ανδρική συλλογή, η γυναικεία, η παιδική, αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, mm-hmm. όλα τα βρίσκεται εκεί με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Όσοι είστε διστακτικοί να ψωνίζετε το ίντερνετ για παπούτσια, να ξέρετε ότι και θα τα έχετε δωρεάν από την Nax όπου και να βρίσκεστε και θα σας τα αλλάξουν οι άνθρωποι της δωρεάν, εάν κάτι δεν σας αρέσει, είτε στο σχέδιο από κοντά, είτε στο μέγεθος του παπούτσιου. Λοιπόν, μαζί μας και η Στίχημαν, εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια, σε πάρα πολύ καλές αποδόσεις, μπαίνετε από κινητό, tablet, υπολογιστή, όλα τα παιχνίδια τα μεγάλα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, 24 ώρες υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη, με live chat, με email, με όλους τους τρόπους που είναι διαθέσιμη, εκατοντάδες επιλογές σαν ένα παιχνίδι, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο για να εμπιστευτείτε τη Στίχημαν, για να διεκδικήσετε πάρα πολύ μεγάλα ποσά, είτε στο Στίχημα, είτε στο καζίνο, είτε ακόμα και στο Siri Application, το μεγάλο παιχνίδι της Στίχημαν, το κατεβάζετε δωρεάν για όλα τα κινητά και iOS και Android και διεκδικείτε με σωστές προβλέψεις μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Η ώρα ως γνωστόν είναι ώρα φαγητού. Όσοι δεν έχουν πεινάσει, θα πεινάσουν, αγάπη, την επόμενη ώρα σίγουρα. Αν είσαι στο κέντρο τώρα ή κοντά στο κέντρο, Θεϊκό Μισθοπολείο, Αγγελάκη 10 είναι η καλύτερη επιλογή. Είτε για να φάτε μέσα, είτε στα τραπεζάκια έξω, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Ή αν είσαι στο σπίτι και μένετε από την Τούμπα μέχρι
το σταθμό του ΟΣΕΚ εννοείται σε όλο το κέντρο. 2-3-10-2-21-3-21 από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Το Θεϊκόν θα έρθει και γρήγορα και αυτό που ζητήσατε θα το έχετε στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα, άλλη μία δώρο, δωρεάν αληθές σε όλα τα σάντουιτς. Αυτά από εμάς. Παραδίδουμε σκητάλη στο ανάλυση του Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Στάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team εδώ στο Λίπερο μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες του ΠΑΟΚ.